Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, ρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Βραχνιάσαμε. Κουμπαράκι, κουμπαράκι, 15 είναι. Τι να κάνω, εγώ σε φταίω τώρα, κουμπαράκι. Ποιο με φταίει. Έπιασα ο Καζαμπάκα εδώ, οι προηγούμενοι διαφημίσει. Καταρχήν, να δώσω marketing, ξάρκετινγκ, θα σου πω κάτι. Τι θε να δώσει. Είμαστε υποχρεωμένοι κάθε μέρα να λέμε κάθε μισή ώρα ειδήσει από τον νόμο. Ναι, ναι, είναι εμά αυτό. Εγώ αν ήμουν Ανδρώνη, θα έλεγα. Πείτε μια κεντρική ιδέα, όχι ούτε καν περίληψη. Είναι έκθεση, ρε φίλε. Ναι. Κεντρική ιδέα, λέω, θα μας πέθανε, ξέρω, πέθανε ο μαχαιρίτσας. Ωραία είδηση, αυτή είναι η ιδέα. Μισό λεπτό. Ναι, ναι, πέθανε ο μαχαιρίτσας. Αυτή, ναι. Φωτιά στην Τανάγρα. Ωραία. Τρεις ατάκες. Ναι. Τρεις σκύλοι ανάσκελα του. Σήματα μόρσες να δώσει, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Τα τα του. Είμαι υποχρεωμένο σήματα μόρσες. Εγώ ήμουν Ανδρώνης. Θα έλεγα. Αθλητικές ειδήσεις. Βόλεϊ, μπάσκετ, αυτό και τα λοιπά. Πάκ, 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 πάκ. Έλα, βγαίνει το πρωί, ναι. Δες τη Σμαράγδα, ναι, ναι. Δώσε και μια ρετσίνα να βγει το βράδυ, Παλαματίνα, να φτιαχτεί κιόλα τα μου και τα λοιπά. Αθλητικές ειδήσεις. Πάκ, 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 μπεμπέ. Και τέλος. Να μετά... φάμε το ψωμάκι από τα παιδιά, ρε. Κάτσε, ρε. Να ένα δελτίο εδώ, Μαρίνα Εμπίκου, η Σμαράγδα, ο Μπασμπαρέλα, τα παιδιά. Τι? Να του φάμε το ψωμάκι. Γιατί τους φάς το ψωμάκι. Αφού είναι μέσα από εμά τη εργασία. Τα δευτερόλεπτα θα του φά. Θα δει μετά 8,5 ώρα, 9,5 ώρα ο Κωνσταντινίδης εκεί με το γουρλωτό το μάτι και τα στρόγγυλα γυαλιά και σαν το βουτσάνα που με στην ταινία. Να πει, ξέρω εγώ. Άσαυτα, έχουμε αναρτήσει. Πέθανο η μύτη. Γεια σα. Γεια σα. Τελείωσε. Τέλο, ναι. Τα, αυτά. Πατρόμητος ΠΑΟΚ 2-3, γεια σας. Ναι, όχι σάλτσα. Δεν θες σάλτσα, θες σκέτο, χωρίς λαδάκι. Άσε μας τώρα αυτά. Ναι. Αυτά ακούνε ο κόσμος. Άμα θέλει να μάθει ειδήσεις, πατάει το κουμπί, μπαίνει μέσα εκεί, παίρνει 3 κιλά ραδιενέργεια και τη βλέπει τώρα. Τι τον έπαιρνε, τον πάτσε κανένα κουμπί ξαφνικά. Δεν με πάτσε κουμπί. Έχω την αντιβίωση που μετράει τώρα. Λοιπόν, σε φύγα από το σαβλάκωμα. Ναι, ναι, γιατί τα δέκατα σε κάνουν και. Λίγο βαρύ. Εγώ σε βλέπω και με δέκατα και χωρίς δέκατα και με. Ένα τώρα που φύγαν τα δέκατα. Μια χαρά είσαι και χωρίς δέκατα και με δέκατα. Το ίδιο. Τράβηξα και ένα τζόκινγκ μία ώρα. Τράβηξε κανένα. Όχι, όχι. Έσπασε το μεσαγόρι. Τελείωσε 11,5 ώρα το λαϊκό δικαστήριο. Το παίρνεις και μπαίνεις, έτσι. Πάω το κοινικό σκούλικο στο σπίτι. Ποιος είναι το κοινικό σκούλικο? Ο Αριανός, το που μοιάζει με τον Νότι Περιάλη, με τον Μούση να πούμε. Ποιος, ρε. Ο δεξιός που μοιάζει με αριστερό, ναι. Ο Βασιλάκης, ο Αριανός. Τον πάω κάτω στην Αγία Σοφιά που μένει. Παρκάρω τα μάξι γενική κλινική, τραβάω μία ώρα ένα τζόκινγκ. Πάλι τραβάς, κάτσε ρε Κωνσταντίνη. Ναι. Μία ώρα συνεχόμενα. Τραβάς τζόκινγκ. Τραβάς ένα ποτό, όλα τα τραβάς. Τι κάνεις εγώ? Όχι, τραβάω και ένα ύπνο μετά. Τραβάς και ένα ύπνο. Ναι. Διάμεσα τραβήξουμε τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να τα πάω, δε. Το παίρνεις και μπαίνεις πάντως, έτσι. Τελείωσε. Τελείωσε. Λοιπόν, έχουμε αναρτήσει μια φωτογραφία ρετρό σήμερα και ήδη γίνεται χαμούλης. Ρετρό. Ρετρό. Είναι μια φωτογραφία πριν από 15 χρόνια. Όχι ακριβώς. 14. 14 και κάτι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στα βαφτίσια της Βιενούλας. Πριν 14 χρόνια. Η οποία φαινόταν θα γίνει κουκλή, έτσι, δεν ζωγραφιστώ, δεν το συζητώ. Το θέμα είναι πως είμαστε εμείς. Φαινόταν τη στόμα θα κάνει. Καλά, το στόμα το φαινόταν μια χαρά. Λάδι εγώ, ο μπαμπάς εσύ φαινόταν μια χαρά. Γιαγιά Ζαμπέτα από πίσω, γιατί όλα ξεκινούν από τη γιαγιά Ζαμπέτα, να ξέρεις. Έτσι πως μου έχεις κάνει το γενεολογικό σου δέντρο, η γιαγιά Ζαμπέτα. Εντάξει, στο γενεολογικό, γενεολογικό μου δέντρο. Ναι, και ο μπαμπάς. Γενικότερα, αν πω ότι είχα δύο έξυπνους ανθρώπους στην οικογένεια. Μπαμπάς και Ζαμπέτα. Ο ένας ήταν ο μηταράς, ο οποίος ήταν εγκέφαλος. Ήτανε, ναι. Αργός center back
που έκανε καριέρα ναι. χωρίς να έχει ταχύτητα με το μυαλό, έκοβε. Ναι. ναι. Και η γιαγιά Ζαμπέτα. Και η γιαγιά Ζαμπέτα. Όλοι οι άλλοι ήταν βόδια. Όλοι του ταμπάνιδε. Εντελώς. Ζημιάριδε. Λοιπόν, σου λένε καλημέρα. Και έλεγα και... καλησπέρα αυτή. Την προηγούμενη μέρα. Όχι, όχι. Σου λένε καλημέρα, λε τι ζημιά έγινε τώρα. Τι στραβό έγινε. Ενώ οι άλλοι δύο ήταν. Τι καλό έχουνε. Λοιπόν, ναι. εμείς έχουμε αναδείξει τη φωτογραφία, τσαλακωνόμαστε αγρίως, yeah. το συζητάμε. Γιατί τσαλακωνόμαστε, ρε. Εντάξει, έχει πολύ ψωμί η φωτογραφία. Φωτογραφία εσείς 28 χρονών 28 εκεί. 28 εγώ. Και εγώ 37. Ναι. Εγώ είμαι με καμιά 6-7 κιλά πιο κάτω. Και εγώ είμαι με καμιά 6-7 κιλά πιο πάνω. Πιο πάνω, αλλά με ψοφίμι στο κεφάλι. Και ναι. Και εκείνη τη μέρα το έχεις βρέξει, γιατί φαίνεται δεν ήταν. Το είχα βάλει αυτό, το χτένισα, το έκανα. Το έκανες κουκλί. Λοιπόν, το έκανα σέρβις. Σέρβις, το πήγες στο πετμετζά, όπως το λένε αυτό το πετμετζά. Πώς λέει πετμετζά. Όχι, όχι. Καλά, στο μηχανικό αυτοκίνητο θα πάω το ψοφίμι. Δεν ξέρεις, καμιά φορά πάω, φτιάξω λίγο κάτω. Πήγες να αλλάξει εκεί στο μπουζί, πήπα πώς το αλλάζουν. Ναι, τα κάνεις αυτά. Νίκος Κουλιανός Β' Ραπτόπουλος, έχουμε αναρτήσει φωτογραφία. Ήδη γίνεται χαμούλης και διαβάζω το πιο ωραίο σχόλιο από όλα. Τι λέει? Η φάτσα του ραπ είναι λες και ξενέρωσε που δεν έχει είσοδο για τους καλεσμένους να βγάλει τα έξοδα της βάπτισης. Και η δική σου κουλ λες και ήρθες μόλις από τα μπουζούκια μετά από βραδινή έξοδο για να κεράσεις τα φιλαράκια σου. Ναι. Επειδή έπιασε στίγμα στο 90. Είστε θεοί τελείως. Κοίταξε, εγώ είμαι ενάντια, δηλαδή δεν περνάω καλά σε τέτοιες συγκεντρώσεις. Ναι. Βαπτίσια, γάμους, κηδείες κτλ. Και δεν πάω. Τελευταία κοινωνική εκδήλωση που πήγα ήταν στην κηδεία του παπά του Κόκκινου. Ναι. Η επόμενη κηδεία μαζί που πάω, ναι, δεν πάω σε κηδείες. Ναι. Δεν πάω σε τέτοια. Δηλαδή δεν γουστάρω γάμους αυτά κτλ. Σάλιακους, μπάλιακους. Δεν γουστάρω, ναι. Ναι, κουλ το μαλλί σου έκανε φτερά. Ναι, παιδιά, το μαλλί 21 ετών εγώ το ξύρισα. Μόλις είδα ότι αραίωνε μαμού σου του, λέω τελείωσε. Ήσουν 28 χρονών, φαλακρόσκεση. Και πιο πριν, και από τα πιο 25. Αλλά εγώ το ξύριζα από μικρό, είναι τελείως. Δεν μπορούσα να έχω γύρω-γύρω. Σε πείτε στη τεστοστερόνη, αγάπη μου. Έσφιζα. Έσφιζε από τεστοστερόνη, αγάπη μου. Ποιο άλλο έσφιζε από τεστοστερόνη? Εγώ. Άλλο. Ποιο, για. Ναι. Είναι ένα ο Ζαγόρ, δεν έσφιζε. Ο άλλο Ζαγόρ. Ναι, αφού είναι γνωστό πλέον. Ναι. Τρυπούσε τείχου. Ναι. Τεστοστερονάκια, έτσι. Ναι. Εντελώ. Λοιπόν, 7,5 ευρωπουλάκια, 7,99. Τι. Θα σκάσουν οι φίλοι μα οι Αριανοί. Ποιο το είπε σένα? Φράγκο δεν θα δώσουν. Στα καφενεία θα πάρει. Στα καφενεία θα πάρει. Θα ξεκινήσουμε από αυτό γιατί φράγκο δεν θα δώσουν. Δεν θα έχει μεγάλη αυτή. Τι δεν θα έχω μεγάλη αυτή? Κοίταξε τώρα, πα στην Αθήνα. Ναι, στην Αθήνα. Ένα που είναι Ολυμπιακό. Δεν θα το δει. Δεν θα το δει. Εγώ λέω θα το δει. Δεν το πατήσει. Ο Αεξή δεν θα το δει. Όχι. Είναι εμά που θέλουν το δει όλη η Ελλάδα. Δεν μου λε. Ναι. Θα βάλουμε ένα στοίχημα κι άλλο. Πάλι. Έχουμε ήδη στοίχημα. Πόσε χιλιάδε χτυπήματα θα έχει? Εγώ πιστεύω θα έχει τουλάχιστον 100.000. Κάτω από 60 θα έχει. Κάτω από 60 λέει. Ναι. Είχε 45-50 με τον Πανετολικό. Ποιον? Με τον Πανετολικό. 60 θα έχει. Μόνο από φίλους του ΠΑΟΚ. Ναι. Άντε να πήραν και 100 Πανετολικοί. Εσύ πιστεύεις τώρα ότι οι Αριανοί. Τι θα κάνουν οι Αριανοί? Ήδη εμένα με ρωτάνε φίλοι. Οι οποίοι έρχονται στο μαγαζί. Ναι. Στη Μαρμίτα. Ναι. Και περνάνε απ' έξω και λένε πόσο κάνει ο καφές. 3 ευρώ, 3,5 πόσο κάνει. Θα πάω δίπλα από εκεί στο Today Licious 2,80. Πού θα το δει όμως? Ρε, καταλαβαίνεις πώς. Ναι, πού θα το δει όμως? Πού θα το δει? Το μάτς. Ο Αριανός. Ναι, τον Τελίσιος που αν κάναμε διαφήμιση τώρα κακό θα μας φωνάζουν. Τα μαγαζιά, τα ναι. μαγαζιά θα σφίξουν, ναι. θα σφίξουν και ο ΠΑΟΚ δεν θα κάνει χτυπήματα. Εγώ ξέρω πάντως, έχω πολλούς φίλους Αριανούς, ναι, πάρα πολλούς. Θα πληρώσουν 7 ευρώ τον μπαμπά. Ήδη με φωνάζουν, λέει έλα ρε κούλα μας κάσει πώς γίνεται αυτή η συνδρομή. Θα πληρώσουν τον μπαμπά. Τι θα κάνουμε? Δεν θα πληρώσουν. Μα δεν πληρώνουν τον μπαμπά. Στα μαγαζιά θα πάνε βρε. Την καψούρα πού θα πάνε, χωράνε όλοι στα μαγαζιά οι Αριανοί. Και τι θα πάνε? Πού θα πάνε, Βικελίδη, πάνε Καλαμαριά, πάνε Χαριλάου, πού θα χωρέσουν όλοι, σαν μαγαζιά. Γιατί πώς είναι η Αριανή? Πολλοί είναι. Είναι σε πολύ. Μια πόλη δηλαδή πώς είναι να είναι? Εδώ, στην πόλη μας, τουλάχιστον 300.000. 300.000 άμα ήταν η Αριανή θα πήγαινε ναι. Champions League. Και 300.000 είναι σαν χλαμάρα. Πώς είναι? Τι Αριανή? Ναι. Στην πόλη εδώ? Εδώ, στην πόλη. 150.000. 150.000, ωραία. Κάτσε τώρα για να κάνουμε τα μαθηματικά. Οι Ηρακλειδείς πώς είναι? 3.000. Σταμάτα ρε, μη. Το λέω εγώ. Σταμάτα. Κάθε μέρα δεν πεθαίνουν 5 Ηρακλειδείς. Ωραία, ωραία, ωραία. Ναι. 250 και 3, 253. Ωραία. Οι Παοξίδες πώς είναι? 600.000. 600 και 253, 853. Ναι. Μας λείπει, μας λείπουν 400-500. Ολυμπιακοί, Παλαθηναϊκοί, Αεξίδες. Πού είναι αυτοί και δεν σου λένε αυτοί? Ναι, πού είναι αυτοί και δεν σου λένε Ολυμπιακοί, Παλαθηναϊκοί, Αεξίδες. Πού είναι αυτοί? Πώς είναι οι Αεξίδες? Στα πανεπιστήμια πώς είναι? Χίλια άτομα. Χίλια άτομα είναι. Πώς είναι αν είσαι πανεπιστήμια?
Πες μου πώς είναι η ΑΕΚ. Κάτσε να βγάλω λίγο τη σούμα σου τώρα πρωί-πρωί. Γιατί με συμβιλιάζει με τη λίγη Ολυμπιακή και Παναθηναϊκή έχουμε και ΑΕΚΤΖΙΔΕ. Φοιτητές και φοιτητές. Πώς είναι. Άντε να είναι στην πόλη μας άλλοι, ξέρω εγώ, 3-4 χιλιάδες. Εγώ στην πολυκατοικία μου έχω ένα Αριανό. Ο Ολυμπιακός ο Μπάμπης πέθανε πριν μια εβδομάδα. Πάει ο Μπάμπης. Ζωή σα χώρο. Και δύο παοξίδες είναι. Και ένα Ηρακλειδέα είναι κάτω. Α, έξι Ηρακλειδέα. Έχω και ένα Ηρακλειδέα. 68 είναι αυτό, 70. Εντάξει, οκ, τι να κάνουμε τώρα. Τα παιδιά του είναι. Εγώ έχω μόνο παοξίδες στην πολυκατοικία. Καλά, συμβαίνει δίπλα στον ΠΑΟΚ το γήπεδο. Ναι. Και λένε, εσύ πολύ μακριά μένεις. Πιο σοκάκια παρακάτω. Δεν θα αγοράσουν οι Ριάρκοι. Λοιπόν, δεν θα έχετε πάνω από 60.000-65.000 χτυπήματα. Βγάλε τους 30 που θα, 25 που θα πάνε στην Τούμπα. 27, θα πάνε 25 στην Τούμπα. 27, ναι. Γιατί θα είναι μόνο ΠΑΟΚ 27 στην Τούμπα. Έτσι. Λοιπόν, δεν θα θέλουν να δουν το ματς άλλοι τουλάχιστον 60-70.000. Αυτοί που είναι. Παοξίδες, οι φάμπρικες στη Γερμανία, ναι. Αυστραλία, Αγγλία, ναι. Ιστορία. Αυτοί θα είναι το 80%. Οι άλλοι ναι. Θα βρωμοπάνε σε ένα βρωμοκαφενείο. Θα ένα στενό. Θα πάρουν ένα φραπέ. Ναι, ναι. 30 κιλά παγάκια. Θα γυρίζουν με το καλαμάκι. Και φιλαράκι λίγο νερό να βάλω μέσα. Λες, έτσι να εξηγηθούν. Όχι, οι κουβαρντάδες είναι. Άντε σου λέω εδώ. Ήρθαν τα έμφυα. Ήρθαν τα αυτά, ήρθαν τα σχολεία, ήρθαν οι. Βρε, ήρθαν οι πολλά μαζεμένα. Θα πάει τώρα ο Παοξής, ο Βλάχος θα πούμε. Πάλι ο Παοξής θέλει. Ο Χουβαρντάς. Θα πάει να χωθεί σε κανένα καφενείο και θα το δει έτσι το μάτι. Πιστεύετε εσύ. Εάν δεν ήταν οι Γερμαναράδες ναι. Και τα λοιπά. Πώς είναι οι Γερμαναράδες, ο Σαββίδης θα τον βλέπανε. Πώς είναι οι Γερμαναράδες. Το Disney TV πιο πολλοί συνδρομητές θα είχε. Πώς είναι οι Γερμαναράδες. Οι Γερμαναράδες. Ναι, πώς είναι. Σε όλη τη Γερμανία πόσοι παοξίδες είναι. Ναι, ναι, ναι. Πάνω από 60.000 είναι. Πάνω από 60.000. Πάνω από 60.000. Άρα λες ότι από εκεί θα το πάρουν. 100%. Okay. Άμα είναι μάγκας ο κοντός. Ναι, ποιος είναι ο κοντός. Ο Ιβάν ή ο γιος. Ο μπαμπά. Ναι, ο Γιώργος. Ο Γιώργος που είναι ξύπνιος. Είναι. Να μας πει. Ναι, ναι. Να βάλει το Δούκα να μας πει το Λευτέρη. Καλημέρα Λευτέρη. Βέβαια. Να Λευτέρης. Να μας πει. Να τα πριν 15 χρόνια εδώ παίζατε όμως μπίλες και μπουλιές. Και εσύ έχει αυτό ρε. Ναι. Παίζαμε χρωθιές. Ναι, οι άνθρωποι ήμασταν. Σωστά, έβραζε το αίμα. Πενιντάρδες είμαστε τώρα. Τι απέζουμε. Α, είστε γενιά των πενιντάρδων. Βέβαια. Αλλά με το ψοφί μου τότε. Ναι. Αλλά. Πήγανε πιάζο το ψοφί. Πιο μπουκέτο, ε. Τι γέλιο ρε φίλε. Ωραίες καλτ καταστάσεις. Και η φωτογραφία μας είναι καλτ γιατί και η ενδυμασία παραπέμπει σε άλλες εποχές, έτσι. Αυτό το κουστούμι, το βλέπεις. Ναι, για πες το πρόσεξε να πεις. Καμιά κηδεία το τι ήταν. Μπα. Τι. Το άλλαξα το 13. Δηλαδή μέχρι το 13 το. Αυτό έχει σταθερό. Πήγα στο Κατρακαλίδη, του λέω κοίταξε θέλω ένα κουστούμι για κηδεία. Λέει τι κηδεία. Α, σε... έδωσε αυτό και πήρε άλλο δηλαδή. Όχι ρε παιδί μου, ναι. Πάλι σε αυτό και τα λοιπά. Πλακώθηκα με κάποιον, τράβηξε τα τσιγιακάδε στα πέτα κτλ. Τέλο πάντων. Του λέω θέλω να κουστούμι τον άλλο μήνα θα πάω σε κηδεία. Καλά, ρε, προγραμματίζει λέει την κηδεία. Ναι, λέει τον Ιούνιο θα πεθάνει ο πατέρα μου. Μάιο πήγε. Έλεγε και εσύ που το ξέρεις. Ο Θεός, ρε και ο Θεός του λέω. Μάιο. Αφού ήταν στο τέλος, θυμάμαι γιατί σε είχα βρει στο νοσοκομείο. Τα είχαμε γιατί και εγώ ήμουν τότε εκείνο διάστημα. Θυμάσαι και είχαμε βρεθεί. Ναι. Το δαχτυλίδι ρε κούλησε καμιά παρτίδα πόκερ. Το κέρδισε. Όχι, αυτό το δαχτυλίδι είναι τη γιαγιά μου. Την οποία το έχω, μου το έκανε δώρο πριν πεθάνει και το κρατάω. Ναι. Έτσι, είναι ενθύμιο και δεν το βγάζω ποτέ να το ακόμα το έχω. Δαχτυλίδι. Ναι, ναι, δαχτυλίδι. Εμένα με ενοχλούν στα χέρια. Τι να κάνω. Είμαι νευρικός, δεν μπορώ να. Και βέρα δεν βάζει. Και ούτε έχω δαχτυλίδι. Ποτέ. Ένα του παππού μου είχα το πέταξε και αυτό το. Παππού. Ναι, λοιπόν. Δεν τα θε. Κοίτα, με τα κοσμήματα και τα μπιζού. Δεν τα πα καλά. Δεν τα πάω καλά. Εγώ τιμήσε. Νιώθω ότι είμαι εχμάλωτος. Δεσμευμένος. Ναι, εγώ έτσι νιώθω με τη ζώνη ασφαλείας, αλλά τη βάζω τελευταία γιατί ακούω τις συμβουλές σας και είναι όλες σωστές. Γιατί τα ατυχήματα γίνονται γύρω-γύρω εδώ. Άλλο τώρα θέλω να πω. Ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά. Δείχνει σεβασμό στον Άρη, έτσι. Με το 799. Τι έχει σεβασμό στον Άρη. Σεβασμό δείχνει στον Άρη με το 799. Λέει παοξίδες. Όχι. Λέει 799 με Ολυμπιακό, με ΑΕΚ, με Παναθηναϊκό και με Άρη. Αυτά είναι τα 799. Τα άλλα είναι 599. Είναι Άρης είναι, ναι. Γιατί έχει. Δείχνει σεβασμό, αυτό θέλω να πω. Τουγκάλι τον γκράφιτι κάνετε εσεί. Ποιοι κάνουμε κάτω στην Αθήνα, δεν ξέρω ποιοι. Τουγκάλι σε γκράφιτι, εμπάλλον. Πού το βρήκε και χώθηκε τώρα πάλι με αυτό. Εκεί που θυμήθηκε. Εκεί που ήταν στον Πανελλήνιο σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ που του φυλάει η αστυνομία. Ναι. Είπαν τον αστυνομικό, μπορούμε να φύγουμε κατά τέταρτο να πάμε να κάνουμε τον γκράφιτι. Έλα ρε φίλε τώρα, εντάξει να πούμε. Τι παγάκι. Εντάξει ρε φίλε τώρα, εντάξει. Κούλο ραπ στο μαλί βάζει και ζελέ, ομορφάντρε μου. Δεν ξέρω, έβαζε το περιποιού σου. Για πε τι απέζε λίγο, τι έκανε στο μάλι, γιατί εδώ φαίνεται δροσερό. Για πε τι ήταν αυτό που σε. Του έβαζε ένα φάρμακο, ρε το. Α, μάλι, έβαζε και φάρμακο. Φάρμακο λέω, και από κάτω κόλλα, τι ζηλωτεύει, τι βάζει για να κολλήσει. Είχε μια ειδική ψαρόκολα να πει. Γελάσαι. Ψαρόκολα έβαζε, μαγάσαι. Γελάσαι. Δεν γίνονται αυτά. Όχι, ήταν πιο ωραία. Το έραβε με τα άλλα. Ράψιμο. Το έραβε μαζί με τα άλλα τα μαλλιά. Πλάκα με κάνει τώρα. Κοίτα, δεν τη μαθαίνω, δεν το ήξερα, αλήθεια σου λέω. Ναι, ναι. Ράψιμο μαζί με τα άλλα. Γι' αυτό από το ραπ. Ραπ, ράψιμο, ε. Ναι, ναι, ράψιμο από τα άλλα τα μαλλιά. Κουλ σαν τον αγκάσει. Εντάξει, παιδιά, είμαι 6-7 κιλά πιο αδύνατο τότε. Μετά, εντάξει, κάναμε, βάλαμε και κιλά. Λοιπόν, ναι. Έχω μια λύση για όσου από εσά δεν σταματάτε το σκουπί.
σκρολάρισμα στο Instagram, όπως ο Κωνσταντίνος νωρίτερα. Έβαλα και εγώ στο Instagram. Βέβαια, σκρολάρισε διαρκώς. Φωτογραφία. Παντού, παιδιά, ναι, βέβαια. Λοιπόν, η Wind One είναι η λύση σας. Το συνδυαστικό πρόγραμμα κινητής σταθερής, ίντερνετ και τηλεόραση της Wind με απίστευτες δυνατότητες και προνόμιες στην επικοινωνία, τη διασκέδαση και την εξυπηρέτηση. Με πραγματικά περιόριστα data που δεν τελειώνουν ποτέ, ξεχνιάσατε. Και αν τα χρειάζεστε μόνο για συγκεκριμένες μέρες, το Wind One έχει και απεριόριστα πακέτα data για μία εβδομάδα ακόμα και για μία μόνο μέρα σε απίστευτες τιμές. Μπείτε στο win.gr κάθετος Wind One και ενημερώσου. Έχουμε τσουλού σήμερα. Έχω και quiz. Έχω και. Τι έχεις. Μαρμίτα χθες σε λαϊκό δικαστήριο. Τι έγινε, για πες τώρα, γιατί είναι χαμός τώρα. Πέντε ερωτήματα. Τι θα πει τα αποτελέσματα, θα τα πω εγώ μετά το διάλειμμα. Σωστά. Πρώτο ερώτημα. Για πες. Έστησε πισινό ο Ατρόμητος ή ήταν βλάκας ο προπονητής του Ατρόμητος. Αυτά τα κέραια τα ερωτήματα αυτά, οι τομές, οι χρυσές, αν έστησε πισινό ο Ατρόμητος. Ποιος φταίει. Κάτσε λίγο τώρα εδώ, ναι. Είμαι περίπου αυτό, ξέρεις μου είπε κάποια Αριανή εμένα χθες. Που ήταν τρελαμένη που κέρδισε ο Πάκος 93, γι' αυτό γουστάρω. Γι' αυτό και εγώ το έβαλα. Την ομάδα σας έχετε 5 δανεικούς, μεν. Εν μεταξύ ο Πάκος δεν έχει κανένα δανεικό πλέον στον Ατρόμητο. Δεν ξέρουν το ρεπορτάζ. Δεν ξέρουν τίποτα. Απλά θέλουν να λένε κάτι. Έλα να σου πω τώρα. Ο άθλιος Παναθηναϊκός ποιος φταίει, έξω. Αλαφούζος, Ντόνης, ποδοσφαιριστές. Ωραίο ερώτημα. Τρίτο ερώτημα. Ναι. Αν είχατε ένα απορριμματοφόρο και είχατε και δύο Ινδιάνους από πίσω και ερχόταν ο Πατακός επί Χούντας και σας έβαζε την ξυφολόγχη στο λαιμό και σας έλεγε πάρτε οπωσδήποτε ένα παίκτη του ΠΑΟΚ να τον πάτε στη κομματερή. Ποιον θα παίρνατε. Δεν μου λες αυτά τα ερωτήματα τα σκέφτεσαι εσύ. Εγώ. Κοιμάσαι, ονειρεύεις και τα βλέπεις. Κοιμάμαι, ναι. Πώς σου ήρθε αυτό με την ξυφολόγχη και τον Πατακό και τον Σκουπιδιάρικο. Ποιον θα πετούσαμε. Ναι. Μετά, ποιος είναι καλύτερος φόρος στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Λέω ονόματα. Ναι. Και αν είναι γαϊδούρια η οπαδή του Άρη. Γαϊδούρια. Τη στιγμή που έρχεται ένας οπαδός του Παναθηναϊκού να καταθέσει φόρο τιμής για τον Κουκ και βρίζεται μετά από ένα δευτερόλεπτο που γυρνάει την πλάτη. Πολύ ωραία ερωτήματα, ρε Κωνσταντίνε. Πάρα πολύ. Και τώρα που είπες γαϊδούρια, ένα στα γρήγορα. Ναι. Δεν μου λες. Τι πιστεύεις ότι έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, περισσότερα θύματα από αεροπορικό δυστύχημα ή από χτυπήματα γαϊδουριών σε ανθρώπους. Αεροπορικά δυστυχήματα. Α. Τι, γαϊδούρια. Τα γαϊδούρια, φίλε. Ναι. Μια που είπες τώρα γαϊδούρια, το διάβαζα προχθές και ζαλίσκα. Είναι δυνατόν να έχουμε περισσότερα θύματα από χτυπήματα γαϊδουριών σε ανθρώπους από ό,τι σε αεροπλάνο. Αν χτυπήσει γάιδαρος άνθρωπο και σκοτώσει. Τελείωσε, ναι. Εγώ είμαι υπέρ του γάιδαρου. Ναι. Και αν ταυρομάχος χάσει τη ζωή του σε αρένα, ναι. Πανηγυρίζει υπέρ του Ταύρου. Ναι, γιατί τον προκαλείς. Είμαι υπέρ του Ταύρου. Είμαι υπέρ του Ταύρου. Είμαι παράξενος. Ναι. Το ξέρεις. Είσαι περίεργος. Λογικός παράξενος όμως σε πολλά. Εντάξει, ναι. Είσαι λογικός παράξενος. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, ποιο άλλο θηλαστικό εκτός του ανθρώπου έχει παρθενικό ημένα. Τι παρθενικό ημένα. Έχει αυτό το παρθενικό ημένα. Αυτό είναι το quiz μας. Το βάζω και αυτό να μπει στο κόλπο. Και επιστρέφουμε τα ερωτήματά σου. Τι, και επιστρέφουμε ρεπορτάζ. Σφάζουν κόκορα στο. Στου παιδί μου τη χαρά, έσφαξε ένα κόκορα. Ναι. Δεν λοιπόν, το ξέρω, ναι. Θα το πούμε και αυτό στην πορεία. Ναι. Βάζουμε πολλά, ρε παιδί μου, ερωτήματα, quiz. Πάμε ρεπορτάζ, πάω κάρ, γιατί έχουμε εβδομάδα πολύ ζόρκι. 7.99, Κρέσπο στον Άρη, έχουμε πολύ πράγμα. Κρέσπο. Ο άλλος, ο Μαλιάς, ο σέντερφορ, για προπονητής. Για προπονητής. Θα τα πούμε όλα αυτά. Θα τα πούμε όλα αυτά, αλλά πριν σας τα πούμε. Πριν σας τα πούμε, περίμενε ρε Καζαμπάκα. Περίμενε αμέσως, δηλαδή ανεβάζει φέτα και θες να μας κόψεις. Γρήγορα. Ναι, έχω ευχάριστα νέα για τους φίλους του Ρίτζεσι Καζίνο. Οι κληρώσεις αυτοκινήτων Caror Car συνεχίζονται. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να δοκιμάσουν την τύχη τους για να κερδίσουν εκτός από το να κάνετε δουλειές σπιτιού. Θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας γιατί με το Volton One εξασφαλίζετε 18 ολόκληρους μήνες τιμή χαμηλότερη και από αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος όλη μέρα και έκτος συνέπειας 10%. Έτσι απλά λοιπόν volton.gr ή καλείτε στο 11300. Κωνσταντίνε, να πούμε χρόνια πολλά στην αγάπη. Έχεις καμιά αγάπη, αγάπιο. Απάτη έχω, αγάπη. Απάτη δεν έχεις. Ναι. Ελπίδα έχεις. Όχι. Πίστη έχεις. Όχι. Σοφία έχεις. Έχουμε το σοφάκι πάνω στο λογιστήριο. Σοφία Ανδρώνη. Βέβαια, τη Σοφία. Ναι. Χρόνια πολλά να τις ευχηθούμε. Είναι σήμερα της ελπίδας, της πίστης. Α, όλες μαζί δουλεύουν. Όλες μαζί. Τους φίλοι είπαν, ναι, μαζί όλοι. Τι ήταν αυτές εκεί. Τι θες τώρα, ανάλυση πάλι για τις Αγίες, Σοφία, πίστη, αγάπη και ήταν ελπίδα. Ήταν καμιά περιουσία και την αφήσα στην εκκλησία για τις κάλαν Αγίες. Λοιπόν. Κι άμα κάνει παιδάκι φτωχό και άρρωστο, η εκκλησία μαζεύει λεφτά που. Ήταν η Σοφία και είχε κόρες την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Ζούσαν στην Ιταλία και μαρτύρησαν για τη χριστιανική τους πίστη επί Ρωμαϊκού Αυτοκράτορος του Αδριανού. Αυτές ήταν. Δηλαδή, η Σοφία ήταν με τις τρεις χώρες. Δηλαδή πρέπει να υποφέρει κάποιος από την ιδέα του χριστιανισμού για να τον κάνουν αυτό. Έτσι γινόταν. Άμα κάνεις 50 καλά δηλαδή και δεν είσαι με τον χριστιανισμό, δεν είσαι καλός άνθρωπος. Τώρα για τη θρησκεία μας μιλάμε, ρε Κωνσταντίνε. Είναι δηλαδή οπαδή της θρησκείας. Δεν μου λες τώρα, ναι. Γιατί θα το τεντώσει. Καλά, ναι, σε ρωτάω. Χρόνια πολλά ήθελα να πω. Εντάξει, πες χρόνια πολλά. Ωραία, ναι. Θυμάσαι τίποτα από το ΠΑΟΚ Μπαρτσελόνα? Γιατί το παιχνίδι έγινε σαν σήμερα, το 1975.
ΠΑΟΚ Μπαρτσελώνα, για όσους δεν γνωρίζουν, 1-0 με γκολ του Κούδα, αν δεν κάνω λάθος. Στο 72 λεπτό. Δεν το θυμάμαι, δεν γιατί το θυμάσαι. Δεν ασχολιόμουν τότε με τα ποδοσφαιρικά. Ήμουν μωράκι, παιδάκι. Παιδάκι δεν ήμουν στα γήπεδα. Ήμουν 6 χρονών. 6 χρονών, δεν ναι, πήγαινα. Ναι. Αλλά δεν έχεις κάτι στη μνήμη σου, ρε παιδί μου. Ή το μόνο που θυμάμαι είναι τη ρεβάνς του 6-1 που φάγατε. Αυτό το θυμάσαι. Το 1-0 στην Τούμπα δεν το θυμάσαι. Που έλεγε ο Αναστασίου. Τι πράγμα είσαι, ρε φίλε. Το 1-0 ολόκληρη Μπαρτσελώνα κέρδισα, δεν το θυμάσαι. Το 6-1 που το θυμάσαι. Έλεγε ο Αναστασιάδης. Έλεγε γλώρα, ντόπα. Έπρεπε να χάσουμε 21-2. Έτσι έλεγε ο Άγγελος. Ναι, είχε τη φαϊνή ιδέα. Φανή. Να βάλει τον Κουερίνο δεξί μπακ. Κουερίνο δεξί μπακ, ναι, έβαλε. Ποιον είχαμε τότε, ποιο μάστορα είχαμε τότε. Ο Λόραντ. Ο Λόραντ τα έκανε αυτά. Ναι. Και μου αποθεώνει τον Λόραντ και ξεφωνίζει εδώ τον Λουτσέσκο. Γιατί, σε πήρε ντάμπλα ήττητο. Γιατί τη εποχή οι ρεπόρτερ δεν τον βρίζαν τον Λόραντ. Ο Πλάτωνα έκανε μάχη μου. Ήταν για απόλυση μετά το 6-1 ο Λόραντ. Για να βάλει μπακ τον Κουερίνο, τι θε να κάνει. Φαντάζομαι να βάλει τον Τζούμπα ακούμπ τώρα δεξιά. Σε δε στουμάτου. Θα πέσουν εδώ τα τσιμέντα. Και μετά έχασε 6-1 πάω και έλεγε ο Λόραντ από εδώ ντόπα ντόπα ντόπα. Τόπα, καλά, τόπα, ναι. Λοιπόν, ραπ, είσαι σαν υποψήφιος πρόεδρος κοινότητας σε χωριό στις Σέρες. Με προσβάλλεις με τις Σέρες. Μόρνιξ από τροπική Σουηδία, παιδιά, έχουμε αναρτήσει ρετρό φωτογραφία σήμερα τα κουμπαράκια από τα βαφτίσια της Ευγενούλας. Έτσι, 2005 είναι. Ναι. Μαζί με το κουμπαράκι, ξεφωνήστε, κράξτε, αποθεώστε, κάντε ό,τι γουστάρετε. Τη βάλαμε έτσι για να σπάσουν. Μοιάζει ότι είναι μιας άλλης εποχής φωτογραφία. 100%. Πέρασα και σχεδόν δύο δεκαετίες. Μοιάζει ότι είναι άλλης εποχής. Μα είναι άλλης εποχής. Είναι όλοι καλτ, ως και το μωρό καλτ είναι. Η Ευγενούλα είναι όλα τα λεφτά. Ναι. Και το μωρό. Και μόνο που στους συνδέσμους και στις καφετέρες του Χαριλάου θα έχουν στην τηλεόρασή τους ΠΑΟΚ TV, ναι. Εγώ λέει ειδονίζουμε, ναι. Ένας φίλος, ναι. Και μόνο που θα βλέπουν, καλά ο ΠΑΟΚ κάνει κάτι πολύ πρωτοποριακό. Και εσείς όταν πληρώνετε την ΕΝΙΚ, δηλαδή που ήταν στην ΑΕΚ. ΕΝΙΚ. Ναι, δε, εντάξει, okay, αλλά σου λέει τώρα, ναι, δεν τώρα θα πληρώνετε την Νόβα. Τώρα που θα πληρώνετε την Νόβα του Μαρινάκη, θα είναι καλά. Δεν θα τα γράφει ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω. Τώρα θα βλέπεις στην οθόνη ΠΑΟΚ TV τέλος. Δηλαδή ο άλλος σου λέει φτιάχνουμε με αυτό. Ποιος θα κάνει μια μετάδοση. Ο Σπυρόπουλος είπαμε. Και τι, γιατί δεν βάζετε κανένα χούλιγκαν να κάνει. Όχι, εντάξει. Ο Σπυρόπουλος. Χούλιγκαν να κάνει ο Σπυρόπουλος. Γιατί. Τι ΠΑΟΚ TV είναι αυτό. ΠΑΟΚ TV κρατάει τα προσχήματα. Τι, αυτό είναι ισορροπία. Φλόρο TV είναι αυτό. Φλόρο TV. Θε δηλαδή ένα φωνάζει. Ένα τέτοιο θέλω. Γιατί. Για να ρωτά τον κόσμο τι θέλει. Βάλτο και αυτό στα ερωτήματά σου που μου άρεσαν πολύ τα ερωτήματα. Λοιπόν, για πάμε λίγο. Στι απαντήσει. Θα πάμε στα ραπόρτο τώρα. Λοιπόν, πρώτο ερώτημα. Ατρόμητο. Έστησε ποπό ή είναι βλάκα ο Αναστασίου. Έστησε 48%, βλάξ 52%. Έχει πολλού Αριανού Ολυμπιακού. Ναι. Έχει πολλού. Δηλαδή, όσοι είδαν το μάτς, αν είναι δυνατόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Αναστασίου πετούσε κατά ετώ. Τέλο. Αλαφούζο 69%. Σε ποιο ερώτημα, ερώτημα πρώτα. Ποιο φταίει για τον άθλιο Παναθηναϊκό. Ναι. Αλαφούζο 69%, ποδοσφαιριστέ 21, μόνο 11% οδόνη. Σοβαρεσί και τώρα παύση να σχολιάζουμε. Ναι. Τη γλίτωσε ο Δόνη και ο Νταμπίζα. Ναι. Τον κρατάνε για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Έχω την εντύπωση όμως ότι αν φάει κανένα μπουλκουμέ που είναι το πιο πιθανό σενάριο. Μετά είναι δρόμο. Μετά θα φύγει, έτσι δεν είναι. Τους κρατάνε στα καλώδια μέχρι το θάνατο. Έτσι. Τώρα εσύ πάνε και κάνει απόδραση από το Αλκατράζ. Έχω απορριμματοφόρο. Ναι. Έχω τον πατακό. Πατακό. Δυο ξυβολόγια. Τον πατακό γιατί το βάζει μέσα. Γιατί πρέπει να οπωσδήποτε να το κάνω. Οπωσδήποτε. Άρα με πατακό το κάνει. Έχω τον πατακό, έχω τον Αμερικάνο πρόξεν, έχω τον. Ξέρω εγώ τον. Εντάξει. Τον Κιμ Φίλμπι, ποιον έχω. Εντάξει, ναι, σε ποιον βάζω στο απορριμματοφόρο πίσω, ναι. Και τον πετάω στο κομματερί από παίκτη του ΠΑΟΚ. Περίμενε, μην βιάζει. Έβαλα πέντε. Από όλη είναι δεκάδα. Όχι, πέντε έβαλα. Πέντε έβαλες, γιατί έβαλες πέντε και δεν άφησαν να διαλέξει ο κόσμος. Έτσι, έβαλα πέντε. Για να ακούσω τι έβαλες. Καντουρί, εσύ, τη Ζαμπά, Πασχαλάκη και Πέλκα. Καντουρί. Εσύ. Γιατί δεν έβαλες και τον Πίσεσβα που σέρνεται. Έχει περίοδο χάριτος. Τον Πίσεσβα σέρνεται. Τι κάνεις, ο Πίσεσβα σέρνεται. Στο 60 βγαίνει σε κάθε μάτς. Ναι, γιατί ο ρόλος, ναι. Ο ρόλος που του βάζετε δεν είναι ο σωστός. Μια χαρά είναι ο ρόλος. Είναι βλάκα από προπονητή έχετε γι' αυτό. Έπρεπε να βάζει και τον προπονητή τότε. Δηλαδή, εσύ τώρα το 4-4-2 δεν πίστευες ότι ο Πίσεσβα θα πεθάνει, ας πούμε. Όχι. Το ότι δεν πέθανε σαν το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα είναι επίτευγμα ο Πίσεσβα. Όχι. Λοιπόν. Και κάτσε να σου πω ποιον Έλληνα βγάλαν σίγουρα ή τον Εσίτη. Ο Εσίτη. Τον Εσίτη, εύκολο θύμα. 30%. Όλους, γι' αυτό. Δεύτερος, ναι, Πέλκας, Πέλκας, 26%. Ναι, τρίτος, Πασχαλάκης. Καντουρί, 17%. Πασχαλάκης, 15%. Ζαμπά, 12%. Ο Ζαμπά δεν παίζει, σου λέω. Ο Ζαμπά έπρεπε να είναι πρώτος. Όχι, δεν παίζει. Γιατί, δεν παίζει, δεν παίζει, γιατί 5 εκατομμύρια και είναι στα ουίσια. Ναι, αλλά δεν παίζει όμως. Οι άλλοι παίζουν. Και δεν βλέπουν. Παίζει με 5 εκατομμύρια. Αλλαγή είναι, αλλαγή είναι. Είναι αλλαγή του λιμιού. Ναι. Αυτός πρέπει να είναι στο απορριμματοφόρο, τεμαχισμένος. Ναι, αλλά είδες τι έγραψε. Τι έγραψε ο ίδιος. Τέρμα δικαιολογίες. Άσε ρε. Κάτσε να το δούμε. Άσε ρε Καϊβάνη, άμα δεν σε δώσω χώρο, δεν φαίνεται ότι είσαι ποδοσφαιριστής. Ο Ζαμπά είχε ξεκινήσει στραβά και με τον Λουτσέσκο. Θυμάσαι με στη Βασιλεία που έκανε τις βρε, και ο Σνάουτσερ, ναι. Τώρα 50 ετών. Ναι, ο Σνάουτσερ.
Άμα κάτσει ένας με ένα, δεν τον περνάει. Άμα βρει χώρο, τον περνάει. Αυτό λέω. Για πάμε να τελειώνουμε, γιατί έχουμε και τσουλού σήμερα. Έχουμε και τα ρεπορτάζ. Για πάμε παρακάτω. Είναι γαϊδούρια οι οπαδοί του Άρη. Ωραίο ρώτημα τα γαϊδούρια, ναι, μου ήρθε και. Ναι. Οι οποίοι μόλις σταμάτησε ο φόρος τιμής. Είναι, αλλά έτσι είναι οπαδοί, τι να κάνουμε. Όλοι θα το κάνουν. Γαϊδούρια 77%. Είναι, ναι. Όχι γαϊδούρια 23%. Ναι, αλλά αυτό θα το κάναν όλοι οι οπαδοί και στην Τούμπα να γινότανε και στο Καραϊσκάκη. Αυτοί είμαστε. Γιατί εσείς λιγότερο γαϊδούρια είστε. Αυτό θέλω να πω. Ότι όλοι οι οπαδοί είστε είναι και, ίδιοι. Εσείς είστε και εύθικτα γαϊδούρια. Τι έχουμε και χαρακτηρισμό, έχουμε και είστε εύθικτοι γάιδαροι. Γιατί είστε ευαίσθητοι, άμα μα κάνουν κάτι. Ναι, δηλαδή. Βρίζετε τις μάνες των άλλων. Αλλά δικιά μας δεν πρέπει. Αλλά την έρθει τη μανά μου. Πάλι με τους παοξίδες θα έχεις, έτσι. Πάλι. Με όλους τα έχω. Α, με όλους. Λοιπόν, πάντως στο τελευταίο ερώτημα. Γαϊδούρια ή Αργιανή, δεν τα έχω. Δηλαδή, όλοι είναι. Ναι. Εγώ δεν θα το κάνω κίτρινο, μαύρο, κόκκινο. Όλοι το ίδιο είναι. Δεν ξέρω. Όλοι το ίδιο. Λοιπόν, για πάμε λίγο στα θεματάκια. Για πάμε λίγο στα θεματάκια. Εκεί όπου υπάρχει ικανοποίηση για τον Πέλκα. Και τα λέγαμε και εκτός, το έχουμε και στο ρεπορτάζ σήμερα. Γιατί τα χάνει. Όχι. Επειδή τα χάνει καλά. Όχι, τα χάνει καλά, γιατί ο Πέλκας στο μπάτς με τον Ατρόμητο δεν έπαιξε αυτό που λέμε το 4-4-2 ή το 3-5-2. Έπαιξε. Δεν υπάρχει τρία για πίσω. Πώς δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι η δύο στόπερ και ο Μάτος. Τετράδα είστε. Γιαννούλης έφυγε μπροστά. Ναι. Πάει στα χαφ. Κοίταξε τετράδα. Μπαίνει μέσα ο Μπίσεσβαρ. Αυτά δεν ξέρω αν σας τα έδωσε ο Δούκας. Κανένας δεν μας τα έδωσε. Εγώ τον Δούκα δεν το ξέρω. Ωραία. Αν σας έδωσε κανένα ραπόρτο. Το Δούκα εσύ φίλε. Άγου, ναι. Εγώ τον Δούκα εδώ πλάδι δύο χρόνια συμφίλαμε. Αν προσπαθείτε να περάσετε καινοτομίες του προποντή για να το στηρίξετε, κάντε καλά. Εγώ όμως δεν μασάω. Δεν θα θες εσύ. Ότι θα ανέβει ένα back extreme και θα πρέπει όλο να κάτσει λίγο πιο πίσω είναι δεδομένο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αυτό λέμε. Αυτό δεν είναι τριάδα πίσω. Αυτό είναι μένω με τρεις και ανεβαίνουν οι υπόλοιποι. Δεν είναι τρία πέντε. Δεν παίζει με τρία στόπερ. Τι κάτσε. Πόσοι μένουν πίσω. Τρεις. Άρα τρεις μένουν. Αυτό λέω. Σε φάση που ο ΠΑΟΚ επιτίθεται, είναι τρεις πίσω. Αυτό λέω. Αυτό, δεν λέω ποιοι θα είναι. Αυτό δεν πάει να πει ότι παίζω με τρεις πίσω. Όχι. Όταν επιτίθεται με τρεις. 4-4-2. Ανεβαίνει ένα μπακ, μπαίνει ο άλλο. Άμα χάνω ένα 0, θα ανέβουν και οι δύο. Οπότε άστο, η συνθήκη του παιχνιδιού είναι ανάλογα. Ο ΠΑΟΚ όταν επιτίθεται, μένουν τρεις πίσω, δεν εξετάζω ποιοι είναι. Μένει ένας αργός και δύο στόπερ. Ακριβώς, μένουν τρεις. Ανεβαίνουν Γιαννούλης στην τέργα, γίνεται φουλ. Και ο Μάτος ανεβαίνει. Μένεις με δύο στόπερ, μένεις με τρεις αργούς. Ο Κρέσπο δεν είναι αργός. Ναι, αλλά ο Κρέσπο δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά και αυτός. Εντάξει, λοιπόν, η αλλαγή έχει να κάνει με τον Μπέλκα, ο οποίος πλέον δεν παίζει δεύτερο φορ, παίζει έναν ελεύθερο ρόλο. Γυρνάει πίσω, πάει στα πλάγια, πάει στο χαφ. Κάτι το οποίο το έκανε και πέρσι με τον Λουτσέσκου. Και γι' αυτό δέμε και τον γκολ το πρώτο του ΠΑΟΚ. Είναι ολόδιο με τον περσινό. Λοιπόν, αυτό είναι ο νέο. Ποιο ολόδιο με τον περσινό. Στο τελικό κυπέλου. Τι έρχεται από πίσω. Ακριβώς. Έρχεται από πίσω, παίρνει την μπάλα με μπούκα. Γιατί αν ήταν πιο μπροστά, δεν θα το έκανε αυτό. Έρχεται αυτό πιο, λέω. Έρχεται πιο πίσω. Αλλά ο ρόλο που του δίνει είναι. Κοίτα, Πέλκα, επειδή εσύ Κούδας δεν είσαι. Μπίσεσβαρ δεν είσαι. Δωμάζο δεν είσαι. Τσιάρτα δεν είσαι. Θα φέρω εγώ τον Μπίσεσβαρ προς το κέντρο, θα βγάλω το Γιαννούλη Ίκτερο. Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται. Και εσύ παίξε, κάνε το παιχνίδι σου. Ναι. Όπου θες. Εσύ βγες από πίσω με φόρα να τους βρεις με ταχύτητα. Βγες τα μεσοδιαστήματα, ρε παιδί μου, ελεύθερο να βρεις χώρο. Οπότε κάνουμε το εξής. Βάζουμε τον Μπίσεσβαρ δεκάρι, πίπης έξω αριστερά. Έτσι, μπράβο. Ναι. Αυτό γίνεται. Ακριβώς, αφού τα βλέπεις. Αφού τα ξέρεις. Γιατί δεν τα λες. Ένας έξυπνος προπονητής. Αυτό ακριβώς. Βάζει δύο γρήγορους στη μεριά του Γιαννούλη, σε χτυπάει με μια αντεπίδεση και σου αλλάζει τα φώτα. Τώρα δίνεις σκονάκι χαρτάκι στον. 100% σου δίνω πώς μπορεί να σε χτυπήσουν. Λοιπόν, αυτό είναι το καλό. Υπάρχει ικανοποίηση. Ο Τερζής είναι το πρόβλημά του δικό του. Δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Ούτε του Φερέιρα. Αυτοί έχουν τα προβλήματα. Εγώ λέω ότι βλέπω. Ωραία. Υπάρχει ικανοποίηση γιατί ο Πέλκας εκεί μάλλον ταιριάζει καλύτερα να έρχεται με φόρα από εδώ. Θα πει ικανοποίηση. Έπαιξε καλά. Εσείς θέλετε, να πουλήσετε, εσείς θέλετε να πουλήσετε τώρα τον Μπέλκα. Όχι, ρε αγόρι μου. Ναι, ο οποίος τα χάνει από 5 μέτρα. Εντάξει. Και τον κάναμε καλό τώρα τον Μπέλκα επειδή του δώσαμε χώρο να φύγει από πίσω. Το λογικό του δώσαμε. Τώρα όμως το δώσαμε. Αυτό λέω. Του φτιάξαμε ένα ωραίο σχέδιο. Ναι, αλλά τώρα το δώσαμε. Να μην κάνει το δεκάρι. Ναι. Ναι, και να πατάει περιοχή και να τα βάζει. Ναι. Αυτός τα χάνει. Έπεσε πάνω. Θα τα βάλει. Θα τα βάλει. Τώρα το δώσαμε. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει. Αν δεν κάνει 15 γκολ ο Πέλκας. Με τα γραβή δεν έχει πέστονα. Προβληματισμός. Πάμε στο ευχάριστο ήταν ο Πέλκας. Γιατί παρουσίαται, αν ξέρεις τη φάση που τόσο στα Περιστέρια και το βρήσαμε όλη την ώρα. Ναι, και κοίταγε το χόρτο, δείτε μέχρι. Εντάξει, είπαμε ρε φίλε. Δηλαδή, εσύ άμα κάνεις μια λαλακία, εσύ. Ναι. Άσχετο, άμα κάνεις μια λαλακία, δεν θα ψάξεις να κοιτάξεις κάτι. Όχι. Έλα ρε, εσύ, εγώ με πειρετώ, το μικρόφωνο εγώ με ορολίμωξη και πυρετό. Ναι. Έκανα βλακεία στο τιμόνι. Α, είδες, την έκανες. Ναι. Και βγήκες έξω σαν το βρεγμένο το γατάκι και λες βάραμε δύο μπουκέτα. Ναι, είμαι βλάκας, του λέω εγώ. Ναι, ναι, εντάξει, ναι. Εκεί την ώρα γιατί όταν έχεις, ας πούμε, θέμα υγείας, δεν πιάνεις τη μόνη. Ναι. Δεν ήπια, δεν έφαγα, είχα θέμα υγείας.
Το παιδί που είχε τον μπαρ κάτω το. Θα πάμε στον Μπόκα. Τον Μπόκα. Μπόκα. Λέει καλά, δεν το περίμενα λέει από σένα να κάνει λάθο. Λέω, κοίταξε να δει, λέω, έχω πυρετό. Όλοι κάνουν λάθο. Δεν υπάρχει μόνο όσοι κοιμούνται. Το λάθο ποιο είναι, ότι έπρεπε να πάρω ταξάκι. Από το ταξί πάνε με στο γιατρό. Σωστά. Ή να πα ένα φίλο και να πει πάνε με ρεσί. Δεν είναι καλά. Έκανα το λάθο στο τιμόνι. Λοιπόν, πώ θα γίνει. Προβληματισμό μου για τον Εσίτη, διότι ο Εσίτη τα είπαμε. Δεν είναι ποδοσφαιριστή. Λάθος αντικείμενο, λάθος αντικείμενο διάλεξη. Ο Εσίτη έχει τρομερές διακοιμάσεις στο παιχνίδι του. Το ξαναλέω. Γιατί όποιος δει το μάτσο, εγώ είδα τρεις φορές το παιχνίδι Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Τρεις φορές έκατσα και το είδα. Ο Εσίτη λοιπόν μέχρι το 25-30 είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του ΠΑΟΚ. Τι έκανε. Δεν άφηνε να περάσει τίποτα από το κέντρο και ο ΠΑΟΚ αναγκαστικά βγήκε όλος μπροστά με 5-6 παίχτες με υπεραριθμία και έκανε φάση συνέχεια στον Ατρόμητο. Ξαφνικά κλακάζ μετά το 30-35. Και είναι ο χειρότερος. Άμα έχει έξυπνο προπονητή αντίπαλο. Ναι. Του λέει του Χαρίση για παράδειγμα. Ναι. Κοίτα Χαρίση, εσύ άμα μαρκάρεις θα φας κάρτα. Ξέρεις τι θέλω να κάνεις. Ναι. Θα πάρεις την μπάλα και θα πέσεις εσύ πάνω στο Εσίτη. Στον Εσίτη. Ναι. Ναι, θα τον βγάλεις με κάρτα. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Γιατί αλλά, αλλά οι προπονητές δεν έχουν φαντασία. Έκθεση είχαν 12. Πρόσεχε τι γίνεται. Αυτό το κάνει κάποια στιγμή στον Ατρόμητο. Αλλά ο Ματσόν, ο άλλος ο Χαφ, βλέποντας τον Μπέλκα να είναι ζουζούνι παντού, είχε το μυαλό του και στον, και στον Μπέλκα. Ναι. Και χάνεται εκεί η υπεραριθμία. Γιατί ανέβαινε και ο Γιαννούλης. Γι' αυτό σου λέω είναι σκακέρα εκεί το παιχνίδι. Βέβαια. Ο ΠΑΟΚ δημιουργεί υπεραριθμία και ενώ ο Χαρίς ξεκινάει να πέφτει πάνω στον Εσίτη. Πάνω στον Εσίτη, αναγκάζεται και το μυαλό του και στον Μπέλκα. Που ξαφνικά του βρέθηκε στα χάφια αυτό. Δεν ήταν μπροστά. Τον κάνουμε τον Μπέλκα, τον ανεβάσουμε τώρα. Δεν ξέρω, εγώ σου λέω το παιχνίδι πώς το διάβασα με μελέτη. Θα το σηκώσουμε τον Μπέλκα, πρέπει να τα βάζει ο Μπέλκα. Σωστό. Εντάξει. Αλλά όμως το δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Στο δεύτερο όταν του τα φέρνει αυτό στο σημείο του πέναλτι και τα χάνει, να μην κοιτάει τα χορτάρια ο Μπέλκα. Όταν παίρνει εντολή ο φίλο μα ο Ανσασ και λέει αφήσετε τον Μπέλκα. Πάτε πρεσάρετε τον Εσίτη γιατί είδετε κάνει λάθη και ο ΠΑΟΚ πέφτει σε, αυτή, σε αυτό το φλόκο. Κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο Εσίτη και ο Ατρόμητος μου βάζει τα δύο γκολ. Αλλά μετά, είναι κλειδί. Και μετά ο προπονητής. Τον βγάζει έξω, ναι, τον βγάζει τον Καντουρί και μέχρι να βρω ρυθμό περνάνε δεκάλεπτο και μετά. Και άμα δεν είναι ο center back, ο Καντουρί δεν Καντουρί. Έλα, άλλα θέματα. Λοιπόν, άλλα θέματα. Ναι. Πάμε στον Άρη, ο οποίος θα πάει με Τερζή στην Τούμπα. Είσαι θετικός γι' αυτό, θα πάει πώς το βλέπεις. Όχι. Ένα σχόλιο ότι θα πάει και σε αυτό το τέρμι με Τερζή, ενώ έχει δύο εβδομάδες να πάρει προπονητή. Όχι. Μία Σεπτεμβρίου έφυγε ο άλλος, έχουμε 17. Έπρεπε να είναι ο καινούργιος προπονητής και ο Τερζής δίπλα, συμβουλάτορας, να του λέει και να συνάνε δίδυμο. Δίδυμο. Ναι. Ναι. Πάντως τώρα προσπαθούν δίδυμο με τον Άγγελο, γιατί το Χαριστέα, ο οποίος ήταν εκεί δίπλα στον πάγκο, του έλεγε κάνανε, ράνανε και πέτυχε αυτό το ντουέτο με τον Παναθηναϊκό του φίλου του Δόνη. Δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν σ' αρέσει. Να είναι ο τεχνικός διευθυντής και να μου λέει εντολή. Εντάξει, εδώ υπάρχει και το θέμα. Εδώ διαβασμένο στην Τερζή, τα τρίκ που έπιασαν. Έχει ρεπορτάζ σήμερα ωραίο η Μέτρο. Ποια είναι τα τρίκ, τα ξέρω εγώ τα τρίκ που έπιασαν. Τα είπαμε. Τα είπε. Τα γράφει η εφημερίδα. Τα γράφει μέσα. Έχει μέσα θέμα, τα λέει. Ναι. Μπράβο, πολύ άρα. Ο Άρης πάει να φέρει έναν τεράστιο ποδοσφαιριστή για προπονητή, δεν το γνωρίζω. Ναι. Τον Κρέσπο, έτσι. Το γνωστό Κρέσπο. Το μεγάλο Κρέσπο. Ναι. Έτσι. Υπάρχουν επαφές το τελευταίο 24ωρο. Ψάχνει να δει τι θα κάνει αν θα φέρει τον Κρέσπο ή θα φέρει τον Άλτο Ζέρα Λόπε τον Ισπανό. Ναι, πάντως του Χαριστέα ο βοηθός δεν περνάει. Ναι, όχι, όχι, θα πάρουν σίγουρο προπονητή στον Άρη. Ναι. Απλά. Προκαταβολή έχουν έτσι, σωστά. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Φεύγει ο Μπάσα, λογικά πάει Αυστραλία. Ο Μπάσα να πάει στην εξορία. Στην εξορία, Δεν γιατί κάνει. Δεν κάνει. Δεν σ' αρέσει ο Μπάσα. Είσαι να σ' αρέσει ο Μπάσα. Δεν θα τον έπαιρνα ποτέ στην ομάδα μου, αλλά εντάξει, οκ. Okay, δηλαδή, αν έχει αντίπαλο τον Μπάσα, δεν φοβάσαι. Όχι, φυσικά. Λοιπόν, τι. Εντάξει, πέρσι ήρθε με τα βαϊού και κλάδο εδώ. Θα τον έχω Μπάσα, έχω Μπάσα. Έχω Μπάσα, έχω Μπάσα. Ναι. Δεν θα τον τριπλάρω εγώ. Δεν θα μπω. Δεν θα με κάνει φάουλ. Θα σε κάνει φάουλ, δεν θα κάνω στημένο. Μπροστά με κάνει κανένα κίνδυνο. Θα πηδήξει κεφαλιά. Το πολύ πολύ επειδή είναι κακό Αλβανό χαρακτήρα, θα μου πετάξει καμιά τακουνιά να πούμε, μου φάει κανένα πόδι. Τέτοιο είναι ο Μπάσα. Μέτριο χαφάκο είναι. Α πάει στην Αυστραλία στο Θεό. Σε Αυστραλία τον καλεί να δούμε τώρα, άμα θα πάρει κανένα τάλαμα. Εκεί να κάνει τάκλι σε κανένα καγκουρό εκεί πέρα. Ναι, ραπ εννοείται ότι είσαι πιο ωραίο τώρα. Εκεί θα ρίξει και σε έβαλαν σφουγγαρίστα στο κεφάλι. Να το εδώ το σχόλιο. Άλλο. Πόπο κουλ εδώ ραπτόπουλο είναι σαν το Ζαφύρι Μελάρε, φίλε. Όταν πρωτοξεκίνησε την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη, εγώ το εγωίστρια καρδιά μου. Φιλιά από το Σουφούκα Ζαμπάκα. Έχω πιο πολλά κιλά εκεί. Έχει πιο πολλά κιλά εδώ, όντω. Εγώ έχω σίγουρα πιο πολλά. Δεν έχω ξεκινήσει τον box ακόμα. Α, δεν το ξεκινήσει. Πότε το ξεκινήσει τον box? Δύο χρόνια μετά. Δύο χρόνια μετά. Το 2007. Το 2008, μήπω. 7. 7, ναι. Α, είπαμε, είναι φωτογραφία πριν από σχεδόν 15 χρόνια, έτσι. Ναι. Εγώ με καμιά 6-7 κιλά αδύνατο από ότι είμαι τώρα. Έτσι. Ναι, σε πιο καλό. Εγώ, ναι, το, μέχρι τα 30 γυμναζόμουν συνέχεια όμω. Ναι. Μετά τα 30 πάντα. Σε έκανε. Εντάξει, άμα κάνει. Εντάξει, γυμναστική δεν είναι και αυτή. Τι γυμναστική είναι αυτή. Έχει γυμναστική, ρε φίλε, δωματίου. Τι είναι αυτό το δωματίου, ρε αγόρι μου, σε παρακαλώ τώρα. Λοιπόν, ναι. Για που πε τώρα σεξ τέλο πάντων. Ναι, τι έχει. Ποιο άλλο θηλαστικό quiz εκτό του ανθρώπου έχει παρθενικό εμένα. Άντε να σα δω. Το δελφίνι. Θηλαστικό, ναι, αλλά δεν. Το δελφίνι
είναι χωρίς ημένα. Δεν έχει μάντα. Ναι. Έτσι. Και περίοδο δηλαδή. Βέβαια, αφού θα έχετε, τα πάντα όλα. Και μείνει είχε περίοδο. Και μείνει, έχει Λορένη καημενούλα. Πάω έξω στα πάρκα. Την έκανε αυτό όμως. Την έκανε εσύ στήρωση. Στήρωση. Εγώ πάω με κυνηγάει όλο το πάρκο. Μυρίζει, λέει. Γιατί το κάνει στήρωση το σκυλάκι. Γιατί μου είπα να την κάνω μια φορά να χαρεί λίγο. Να το δει πως είναι. Άμα μπορεί εσύ 5-6 σκυλάκια να τα έχει στο σπίτι. Να... Σπίτι θα τα έχω. 5-6 σκυλάκια. Ναι, μέχρι να απογαλακτοποιηθούν. Μέχρι να απογαλακτοποιηθούν, τι θα κάνει, θα μαζεύει τα σκυλάκια. Θα γίνεται χαμό στο σπίτι πάνω. Γι' αυτό και θα αγαπάω τα σκυλάκια. Στήρο έτοιμα. Και πάω στο πάρκο και με κυνηγάει το πάρκο με τα σκυλάκια. Στήρο έτοιμα. Και να δει τη Λορέν που σηκώνει το πόδι και ελάτε, λέει. Ελάτε όλοι, είναι τρελαμένοι. Στήρο έτοιμα. Εδώ στηρώσαμε τον κόκκινο. Πάμε παρακάτω. Πριν χρόνια δεν θυμάσαι εδώ που το έπαιζε Γόη. Και έλεγε τις τηλεφωνήτριες, πάμε το Υπουργό Ευρωπαϊκής Άμυνας. Λέει, δεν σε ξέρει. Δεν θυμάθει ο Αντώνης Γρηγόρης Κόκκινος. Πάμε με το χατζηπάκι τηλέφωνο. Τι να πω, Γρηγόρης Κόκκινος. Κόκκινε, δεν πηδάς εδώ του λέω, τσάπα το σαλιώνεις. Ξέρω, για το ξέρω. Για τη Λορέν, για τη Μίνη και το κόκκινο που τον έβαλε σφίνα. Το στήρωσε, εγώ και τελείωσε. Τελείωσε, δεν έβαλε. Οι τηλεφωνήτες είτε μπαίνει με... Είτε μπαίνει άνθρωπος που έχει κάνει προστάτη εγχείρηση, είτε ο κόκκινος το ίδιο. Τεμαχισμένος είναι. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε break, αλλά να ξέρετε. Ήδρωσες, ήδρωσα με αυτά που είπες, με εξάφνιασες πάλι. Λοιπόν, το Win One το ξέρετε, είναι το πιο καινοτόμο συνδυαστικό πρόγραμμα που τα αλλάζει όλα με απίστευτες δυνατότητες και προνόμια στην επικοινωνία, τη διασκέδαση και την εξυπηρέτηση. Για να καταλάβετε λοιπόν τι εννοώ, στις μέρες μας το smartphone μας είναι η προέκταση του χεριού μας, κάνουμε τα πάντα μέσα από αυτό και αν χαλάσει μας γυρίζουν τα μυαλά κοινώς. Το Win One είναι εδώ για να μας λύσει τα χέρια μία για πάντα, καθώς σου δίνει δυνατότητα να επιλέξεις δωρεάν νέο smartphone. Και ποιο είναι το καλύτερο, αν χαλάσει σου δίνουν για όσο χρειαστεί συσκευή αντικατάσταση, για να μην μένει ποτέ χωρίς smartphone. Αυτό σημαίνει Win One, φίλες και φίλοι, και δεν θα το βρείτε πουθενά αλλού. Μπείτε στο win.gr κάθετος Win One και ενημερώσου Κωνσταντίνος Βαραγιάννης αμέσως τώρα με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Έρχεστε! Ερχόσαστε. Μάλιστα, και επιστρέφουμε μετά το κόψο break. Καλύψω και ποιος είναι ο Ντάνι Άλβες της ελληνικής μουσικής. Φυσικά ο Γιώργος Θεοφάνους, ο άνθρωπος που ό,τι γράφει γίνεται χρυσό πραγματικά. Ρέμος, Βέρτης, Θεοδωρίδου, Πασχάλης, Θερζής, ατελείωτη λίστα πραγματικά. Όσοι αγαπάτε τα λαϊκά τραγούδια, να πάτε να το δείτε στο θέατρο Βεργίνα. Παραστάσεις ξεκίνησαν την προηγούμενη Παρασκευή. Άλλες 4 παραστάσεις έχουν μείνει. Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, ο Παναγιώτης Ραφαλίδης, η Δήμητρα Σαδοπούλου. Ανερχόμενα αστέρια και οι τρεις τρομερές φωνές. Εισιτήρια τώρα θα βρείτε στο καζίνο, σε καταστήματα public και στο ticketservices.gr. 30 χρόνια λοιπόν Γιώργος Θεοφάνους στο Βεργίνα Θέατρο. Είναι μια καλή ευκαιρία να απολαύσετε το έργο ενός πραγματικού τεράστιου φίλες και φίλοι μουσικού συνθέτη. Δεύτερη ωρίτσα να μπήκαμε. Rap and cool εδώ με Κάζα πάντοτε στα πλήκτρα. Πες του Κωνσταντίνου, χαιρετίσματα το φοιτητή από την Αγγλία. Γύρω στο 2000 τον έπαιρνα τηλέφωνο κάθε μέρα, θα με θυμηθεί, λέει ο Τιτάνας. Το 2000? Ναι. Χθες πάρκαρα το κόρτο κάπου. Ναι. Σήμερα ξέχασα που το είχα βάλει. Άρα πού να θυμηθώ πού τώρα να το 2000 τι είχε γίνει. Ναι. Δεν κρατάω και ημερολόγιο πια, δεν προλαβαίνω. Άρα θα ξεχαστεί γρήγορα και το όχι του Κρέσπο στον Άρη. Έτσι, γιατί πριν λίγο βγήκε το φρέσκο ρεπορτάζ, ο Κρέσπο δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Έτσι, είναι η απάντηση. Δεν θέλει να έρθει στον Άρη. Κοίταξε τώρα. Εγώ λέω τώρα... δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα ο Ερνάν Κρέσπο, γιατί τι τώρα, να φύγει τώρα. Αν τον ήθελε ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός, δεν νομίζω ότι θα έλεγε όχι ο Κρέσπο. Εκεί θα τον ζάλιζαν τα λεφτά, όχι το πρωτάθλημα. Όχι μόνο αυτό, και η προοπτική. Και η προοπτική, ναι. Είναι φρέσκα το η είδηση. Το ότι θέλει ο Άρης να πάρει κάποιους προπονητές και αυτοί τον απορρίπτουν, ναι. Είναι ένας προβληματισμός. Για ποιο λόγο. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα με τον Άρη. Δηλαδή... πάει με λίγα λεφτά να κάνει πάταγο σε ένα κλαπ. Ρε αγόρι μου, πάει στο ποτάκι σου και κάτσε. Δεν θα ανοίξει σαμπάνια. Δεν μπορεί να ανοίξει σαμπάνια. Ο Άρης πάει να κάνει πάταγο. Λέει, θα μπω έτσι τα ελίκη, μήπως και κάνω φασαρία και κάνω κάτι. Το κόλωτο. Κακό, ναι. Με τον Άρη, ναι, ναι. Και με τον κάθε μικρομεσαίο του ελληνικού πρωταθλήματος όπως είναι ο Άρης. Δεν είναι μικρομεσαίος ο Άρης τώρα. Κάτσε ρε φίλε, κάτσε. Εγώ ξέρεις, πάω κρίμα, αλλά δεν θέλω να τα. Λοιπόν, κόσμος μικρομεσαίος είναι. Είναι στα εισιτήρια τρίτο, τέταρτο συνέχεια. Βαθμολογική θέση μικρομεσαίος. Είναι εκεί, τετράδα, πεντά, δεν το λες μικρομεσαίο. Ποια τετράδα είναι, ρε. Και μόνο που ο ΠΑΟΚ τον βάζει. Εξάντη τον έχει 5 βαθμούς καβάντζα, ρε, τρελό. Εντάξει, έτσι και τώρα. Μόνο που ο ΠΑΟΚ τον έχει 7,99 μαζί με τους άλλους 3, είναι δείγμα ότι είναι μεγάλος. Ας τώρα τα μικρομεσαία, πας να τσιγκλήσεις και να μουρλάνε τους Αριανούς. Γιατί, ρε φίλε. Δεν είναι μικρομεσαίος. Γιατί δεν έρχεται ο άλλος άμα δεν είναι μικρομεσαίος. Οι εποχές που ήταν μικρομεσαίος αγωνιστικά, πάλι αγωνιστικά. Το κακό με τον Άρη και όλες τις μικρομεσαίες, μεγαλομεσαίες, δες. Μεσαίες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Μεσαία ομάδα. Άντε με το στανιό. Είναι ότι δεν υπάρχουν σήμερα
Έλληνες προπονητές. Δηλαδή, παλιά είχαμε. Κάτσε, δεν έχουμε τώρα Ζουνίδη που είναι περιμένει στην ουρά. Δεν έχουμε, δεν είναι καλός ο Ζουνίδης. Ποιος είναι, ο Ζουνίδης είναι προπονητής. Λέω εγώ τώρα, ωραία. Ναι, εντάξει, είναι άλλος ποιος είναι. Ο Παντελίδης, είναι αυτός τον άφησαν, έφυγε. Πάει ο Παντελίδης. Πάει ο Παντελίδης, μπορεί να πάει στον Παναθηναϊκό. Ο Δόνης δουλεύει. Ο Δόνης δουλεύει. Ο άλλος, ο Πασχάλης, η γιαγιά Ντάκου δουλεύει. Ο Σίμος είναι στον Όφη. Ο Σίμος είναι καινούριο φρούτο 40 ετών. Να το δούμε, να το δούμε. Ποιοι είναι οι Έλληνες προπονητές? Ο Παράσκος είναι παλιά. Ο Πετράκης. Ο Πετράκης έχει γίνει σαν τη Μονή Πετράκη έχει γίνει. Τι Πετράκης. Ο Πετράκης είναι 60 ετών. Έχει σταφιδιάσει, να πούμε, για κανένα Τσίπρο στο βουνό, να πάρει τον Νίκο από τα Γιάννησά, να του δει κριταριάκια. Ο Μπάμπης ο Τενές, λέει ένας φίλος. Ποιος, 68 χρονών. 68. Άλλος. Ναι, το ρεπορτάζ έρχεται από την Όλε, παιδιά, δεν το βγάζω το μυαλό μου. Να καλά, η Τζίδη είναι στην Καλαμαριά, ας πούμε. Καλός, αλλά καλώς. Είναι ο Δόνης είναι στο Παναθηναϊκό. Ναι. Ο άλλος, ποιοι είναι οι Έλληνες προπονητές? Ναι. Τι έχουν κάνει οι Έλληνες προπονητές για να πεις ότι. Δεν βγάζουμε δηλαδή Έλληνες. Δεν βγάζουμε Έλληνες προπονητές. Έχεις δίκιο, τι από ψέματα. Κάποτε είχαμε Καραπατή, είχαμε Αντώνη Γεωργιάδη, είχαμε Αλέφαντο, είχαμε Παπαποστόλου, Παναγούλια. Προπονητάρες, ένας και ένας, να σου πω. Άσε με ρε Κωνσταντίνο, τον σιγά του προπονητές. Μπέλι. Μπέλι. Ποιο Μπέλι? Τον Μπέλι τον είχα όπως ο Γεωργιάδη τώρα. Όποτε ο Πάκο δεν πήγαινε καλά, θα έχω Μπέλι διαγωνιστικές. Ποιο? Τον Μπέλι, έτσι τον είχα. Ο Μπέλι, ναι. Δούλεψε ο Μπέλι. Ρόδους δούλεψε. Εντάξει, να κάνω. Τι θες, Αλφα Εθνική. Ο Χάβος, δεν έχουμε εκεί. Ο Χάβος, Τραϊνός Δέλλας, ορίστε. Να σου είπα κι άλλους. Με το ζόρι το 2004 του κάνω προπονητή τον άλλο. Φίλε, γενικό. Δεν έχετε ρε προπονητές. Δεν έχουμε προπονητές. Θα πάει ο Χάβος στον Άρη. Θα ανοίξει τα μάτια εκεί. Σαν τη Θεία Μαρίτσα. Κουβάγια. Και τι είμαι, τάση. Πάμε λίγο πρωτοσέλιδα. Άμα τον πιάσει κανένα έμφραγμα τον Μπάμπη Μιχαηλίδη, τον Μπάμπη, ναι. Δεν θα υπάρχει κάποιο προπονητής. Άρα είναι προπονητής ο Μπάμπης ο Μιχαηλίδης. Γιατί δεν το λες? Πάμε παρακάτω. Α, πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, ας πάρουν Δέλλα, λέει στον Άρη, γιατί τρελαίνονται. Τι να πάρουνε? Ο Δέλλα, λέει. Ο Δέλλα. Ναι. Ο Δέλλα τι κι αυτό, τι, εντάξει. Ένα χρόνο στο Πανετολικό. Α, τον ναι. Πάρουνε. Χίλιες φορές καλύτερα από το να παρακαλάνε του Λόπεθ, ναι. Μόπεθ και τα λοιπά. Θα βρει και το Χαριστέα εκεί. Για ποιο λόγο να μην έρθει ο Δέλλας? Του πού να σε δώσουμε 6.000 το μήνα, δεν έχουμε άλλα, ξέρω εγώ. Είναι και αργιανάκι τουλάχιστον τελική ο Δέλλας. Γιατί είναι αργιανάκι? Δεν είναι από τον Άδη ξεκίνησε ο Δέλλας. Α, είναι και αργιανάκι. Άμα το ρωτήσει τι ομάδα είναι, θα σου πει άρεση σήμερα. Πάρ' το Δέλλα, ορίστε. Πάρ' το Δέλλα. Λοιπόν, πάμε να πάρει. Να πάρει τον Ουζουνίδη. Ναι. Τι διαφορά έχει ο Ουζουνίδης με τον Δέλλα? Καμία. Ουζουναντά, αχμά κολούρ. Απλά ο Ουζουνίδης έχει δείξει ότι σε δύσκολες συνθήκες λειτουργεί καλύτερα από τον Δέλλα. Και είναι λίγο πιο αμυντικογενές, ναι. Μπορεί να σώσει το τομάρι του πιο εύκολα. Εντάξει, ναι, καλώς. Αυτό. Εντάξει. Το τομάρι πιο εύκολα το ναι. Σώσει. Μην ενοχλείς εσύ, καουβόη. Δηλαδή, έχει μασάζ, ναι. Ο Δέλλας, ναι. Αυτή τη στιγμή, όπως ήρθαν τα πράγματα, είναι η ιδανικότερη λύση. Ναι, ναι, ναι. Ποιο να πάρει, δηλαδή να σε βγάλει έκτονε. Συμφωνούμε, τι α πούμε, ψέματα. Πέμπτον, έκτον, έβδομο, ποιο θα σε βγάλει. Δηλαδή, όχι, έβδομο, πώς. Δηλαδή, άμα πάρει το Κρέσπα, αυτό εδώ που λέει. Ή τον άλλο τον. Το Μιχαλίτσο δεν το ξεχνάμε. Που είναι προπονητάρα και ξέρει και 10 τόνους μπάλα. Ο Μιχαλίτσος, αλλά επειδή είναι αναλώσιμος προφανώς. Είναι χαμηλών τόνων ναι, ο Μιχαλίτσος. Ο ναι. Μιχαλίτσος, άμα σου δώσει μια μπουνιά σε ένα και εμένα, μπορεί να μας σκοτώσει. Ε, φιλαράκι μου είναι. Ναι, άκου τώρα εδώ. Ξέρει 4 τόνους μπάλα. Και παραπάνω. Τίμιο παιδί είναι. Ξέρεις κάτι. Άμα είσαι σε ένα σωματείο σαν τον Άρη, πρέπει να είσαι αλυταράς. Ναι, ναι. Ο Μιχαλίτσος δεν είναι αλυταράς. Έχει μια ποιότητα σαν άνθρωπος, σαν παιδί. Είναι δηλαδή, πώς να σου το πω. Δεν κάνει γι' αυτό το βρωμοσύστημα, ας πούμε, και τα λοιπά. Ναι. Τον φέραν στον Άρη, πολύ ωραία. Τους έφτιαξε τον Καστίγιο, τους πήγε από 15ους που τους βγήκε ο Τσιόλος. Βέβαια. Τους στήσανε, να πούμε, ένα μάτς ο Κόκε και οι άλλοι 2-2 στη Λάρισα. Του τη στήσανε, να πούμε, γιατί έβγαλε τον Κόκε. Ο Τσαλτίδης έκανε διάρρεια από το φόβο του. Ο Χρήστατος, φιλαράκι. Ναι, ναι, αντί να στηρίξει τον Μιχαλίτσο, στήριζε τον Κόκε. Ναι. Γιατί οι σουπεράδες της εποχής παίρνανε, να πούμε, χαρτζιλίκα. Βερμιτζάκης, άλλος προπονητής. Αλλά αυτός είναι πάω. Στην Καβάλα είναι. Ναι, και είναι και βαμμένος λίγο ασπρόμαυρο. Δεν ξέρω αν θα τον έπαιρναν στον Άρη. Έχουμε τον αυτά... κατέστρεψε ο Γκαρσία τον. Ναι, έχουμε αυτά τον εδώ στην Ελλάδα. Τα έχουμε. Τον Δερμιτζάκη τον κατέστρεψε ο Γκαρσία στο Μάτς Παοκάρης. Γιατί χάθησαμε, ναι, ναι. Είναι 0-0 το Μάτς. Ο Γκαρσία γιατί όπως τον κατέστρεψε. Γιατί έχει δύο χαφ. Τον Βιτόλο και τον Γκαρσία. Αυτούς έχει, ναι. Και τι να κάνει τώρα να πάρει το μάτς. Του λέω κάτσε 0-0. Αυτοί δύο σαν τους σιώτες πήγαινε. Άμα έφευγε ένας χάνα δυναμική. Κάτσε 0-0 με τον Άρη. Στην Τούμπα δεν σε διώχνουν. Και σε βάζει τον κόλλο άλλος και γίνεται 0-1. Βγάζει το Βιτόλο. Γεια σας. Κανονικά έπρεπε να βάλει να βγάλει τον Καρσία που είναι πιο αργός και από το θάνατο. Ναι. Βγάζει το Βιτόλο, παίρνουν τα νανάκια θάρρος, σου παίρνουν το κέντρο, πάρει την αντεπίθεση 0-1-2. Γιατί ο Καρσία ήθελε έναν Βιτόλο για να φαίνεται όπως ο Γκαρσία. Ο Ματίγια ήθελε ένα σιώπι να φαίνεται. Ο Γκαρσία λοιπόν που έτρωγε προπονητές. Να τον δω τώρα. Έλα τώρα, έτρωγε. Έλα τώρα, έτρωγε προπονητές. Ο Γκαρσία τώρα. Τη Λάρισα, ποιο είναι ο προπονητής? Ποιο? Η Λάρισα, ποιον έχει τώρα η Λάρισα προπονητή? Ένα που μοιάζει με τον Πασκάλη τη γιαγιά Ντάκ. Τον. Έλληνα έχει, Έλληνα. Έλληνα, ένα. Τον. Σε Ιού τελειώνει. Ιού. Σε Ιού.
Στον... Το κουλάκι τσίου. Ποιο, ναι. Στον εθνικό που ήταν. Το Γρηγορίου. Ο Γρηγορίου. Το Γρηγορίου. Καλό. Πρώτη γυμνασίου που λέγαμε. Είναι διαπλεκόμενο στην προπονητική. Α, και αυτό. Ξύπνιο είναι. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα γιατί ο Φερέτης δεν κρατιέται. Άντε λέει, πέρασε η ώρα. Πάρσε λέει τώρα ο Φερέτης. Μα δεν τα θέλει. Μα αφού με έστειλε μήνυμα. Μου λέει άντε λέει πρωτοσέλιδα, λέει δεν έχω διαβάσει τίποτα. Φερέτης μου κάνει παράπονο. Τι σε έκανε ο Φερέτης. Μου λέει καθήκια λέει δεν με καλέσατε λέει στην έκθεση. Για να σα δείξω. Όπα, ναι. Όπα, δεν τον καλέσαμε τον Φερέτη. Το καθήκια πάει αλλού, όχι σε εμά. Ναι, εμεί τι είμαστε, εμεί είμαστε. Μούτσι. Ναι, εμεί είμαστε Λούτσι. Μούτσι είμαστε, εμεί τι είμαστε, εμεί εδώ δεν τα καθήκια πάνε σε ανθρώπου που έχουν 800 ευρώ παπούτσι. Σε όχι σε εμά, δεν ξέρω. Αγόρθηκε πάλι μετά. 80 ευρώ είπε. Ρε Τζόρτζιο Αρμάνι. Πόσο κάνω, 80 ευρώ μου που κάνω αυτά τα παπούτσια. Έτσι μου είπε ο Τζόρτζιο. 80 ευρώ έχουν τα παπούτσια, 40 ευρώ δηλαδή το ένα. Εσύ τα έκανες 800. Ο Μπούζος φοράει πανάκριβα παπούτσια γιατί ξέρει ότι μερικές γυναίκες έχουν τα παπούτσια κοιτάνε, να ξέρεις. Ναι. Τα παπούτσια τα κοιτάνε σίγουρα. Ναι. Από κάτω προς τα πάνω. Έτσι. Σταματούν κάπου στη μέση να δουν αν είναι φουσκωτό και το παντελόνι. Γι' αυτό εγώ έχω θηλυκό μυαλό και εγώ κοιτάω από κάτω προς τα πάνω. Αλλά. Και εσύ. Κι εγώ. Ναι. Κι εγώ, λοιπόν, αλλά. Ο Μπούζος λοιπόν με τα παπούτσια τα κρυβά. Ναι, ναι. Αυτό έπρεπε να στείλει κάποιες προσκλήσεις ιδιαίτερες, ξέρω εγώ. Ναι. Λοιπόν, εμείς είμαστε. Μούτσι. Λίγο πιο πάνω από τον κόκκινο, α πούμε. Άντε έναν αποθηκάριο. Κόκκινο αποθηκάριο. Εμεί μα πάμε στην γραμματεία. Γραμματεία, γραμματεία. Παραπάνω δεν είναι. Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Λοιπόν, ακροβατούν. Η σπόρτα γελάει. Τον έκανε και αποθηκάριο σήμερα, τον άνθρωπο. Ξέρει, ο κόκκινο αποθηκάριο δεν είναι πρόκειτο. Λούφα, εντελώ είναι ο αποθηκάριο. Τι είναι. Για πάνω από αποθηκάριο να έχει καμιά 500 είδη. Στο στρατό, εγώ ήμουν κάμια φροχωνόμενη και έμπαινα μέσα στο αποθηκάριο. Για βάλω τον κόκκινο να κάνει ταξινόμηση. Όταν ήρθε εδώ πέρα, του βάλαν πρωτοσέλιδο. Θα λε και ήρθε, ξέρω εγώ, μεγάλη διευθύνη. Μαζί με τον Κοστάρα τον κρύο εκείνο το... που δεν δίνει τα στοιχήματα ο Κοστάρας. Ναι, και. Και καλά κάνει η Τζέννη και δεν τον χωνεύει η γυναίκα. Άντε φαγώθηκε ναι. Πάλι, ναι. Γεια σου, Τζέννη. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να ακούει τώρα η Τζέννη, να ξέρει. Δεν χωνεύεται ο Κοστάρας. Ο Κοστάρας δεν χωνεύεται. Ναι. Αχώνευτο. Εντάξει, μωρέ, γιατί το παιδί τη έκανε τώρα. Όχι, ρε παιδί, δεν με κάνει. Εκτό από το στοίχημα εκεί. Δεν χωνεύεται. Δεν χωνεύεται, ναι. Ήρθε εδώ. Ήσυχο παιδί. Έβγαζε ο κύριο στο πρόγραμμα μια χαρά. Του λέει η μουστάκα θα βγάλει το πρόγραμμα. Του λέω σε ένα μήνα λέω θα γίνει το ραδιόφωνο λέω μπορντέλο. Έγινε εδώ πέρα το παραγάλο. Μπάχαλο! Το θυμάμαι, τι θυμάμαι. Τι το θες αυτό να το λέω, να το βάλω στο πρόγραμμα. Λέω, πολλή δουλειά ρε κούλμε, λέει χαμός, λέει πρέπει να παίρνω τηλέφωνο όλους να γίνεται χαμός. Θέλει οργάνωση. Σκοτώθηκε στη δουλειά. Ακροβατούν, Sport ναι. Time. Ναι. Και έχει Νταμπίζα και Δόνιο, αλλά Φούζος έδωσε προς το παρόν ψήφο εμπιστοσύνης, είναι το βασικό θέμα για τον τέρμα του Ολυμπιακού. Ναι. Σαν να λέει ότι παιδιά, αν δεν χάσετε, αν χάσετε από τον Ολυμπιακό, σας στέλνω και τους δύο πακέτο. Τι ακάνουν, με τι ψυχολογία τώρα θα είναι αυτή όλη η εβδομάδα. Εκτός αν οι παίχτες τους γουστάρουν. Ο Νταμπίζας και ο Δόνης. Και κυρίως ο Δόνης. Τι δεν το γουστάρεις τη μάπα του Δόνη, μωρέ. Δεν το γουστάρεις, ναι, δεν το γουστάρεις. Δηλαδή ο Δόνης είναι καλός προπονητής, αλλά σαν μάπα δεν συμπαθιέται. Ναι, πάντως τους έφαγε στους δικούς σου, να ξέρεις. Τι. Δόνης και Παντελίδης ήταν οι πρώτοι που φύγανε. Τους έσκησε καλά. Εγώ να ξέρεις. Παντελίδη τον έσκησε. 1 Νοεμβρίου περιμένω να πάμε με το Μούχαλη στο. Πού πάμε, θα πάμε. Στο Φαρσαλινό. Φαρσαλινό να φάμε, να ξέρεις, μαζί με τα σκυλάκια μας. Το περιμένω. Ναι. Γιατί δεν πρόκειται να φύγει ο Αμπέλ. Ποιος είναι ο Αμπέλ. Ο Φερέρα. Φίλος σου είναι. Αμπέλ, ωραίο δεν είναι το όνομα, δεν θυμίζει κάτι από κάτι. Κάνει κανένα χιότερ, ζει, ξέρει πώ φεύγει. Δεν φεύγει πάλι. Πάλι χι θα το κάνει. Άμα κάνει δύο χι συνεχώς να φεύγει. Με Άρη και Άικο, όχι, δεν φεύγει. Δεν φεύγει. Όχι. Δεν φεύγει. Θα καυγίζουν οι. Κοίταξε, με την Άικ εκτός έδρας το χι δεν το λες και αποτυχία. Ναι. Εκτός έδρας. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Και πέρσι και με την Άικ φέρα μου του ναι. Άλλου. Ναι. Δεν το λες αποτυχία. Στο τέλος. Στο τέλος. Εντάξει, να και με αδικία και με αυτό. Με άμπραβο. Λοιπόν, μπάμ ο Άρης για Κρέσπο, αλλά τα φρέσκα νέα τρέχουν. Ο Κρέσπο είπε όχι στην πρόταση του. Γιατί. Προφανώς θέλει να μείνει στην Μπάμφιλντ εκεί στην Αργεντινή. Όλοι το γράψαν. Προφανώς θα ρώτησε τι είναι αυτό, τι είδη εθνικότητα είναι. Αργεντίνος. Αργεντίνος. Θα ρώτησε κανένα παίκτη του Άρη, θα του είπαν, ξέρω εγώ, στον Καραβασίλη πληρώνουμε με κουπόνια. Ποιο ξέρει είσαι. Να πούμε. Πάλι άρχισε. Ενώ πέρσι μια χαρά του πληρώνανε, τα άρχισε φέτος πάλι. Μπορεί το κλέψαν τον πρόεδρο. Α, ναι, πάντα 240.000. Και υποπτεύεται, λέει, γυναίκα. Μια γυναίκα υποπτεύεται ο πρόεδρο. Αποθηκάριο σε κάβα, κλαίει η μάνα του Πελέ, σαπουνάδα από παντού βγάζει. Δεν υπάρχει σήμερα, εντάξει, μετά τη στήρωση έχουμε και τον αποθηκάριο. Φαντάζεσαι τώρα τον κόκκινο οδηγό στην Άμστελ. Υδρωμένο. Ή αποθηκάριο στην Άμστελ. Ναι, αλλά θα έτσουζε μπυρόνια μια χαρά εκεί. Αποθηκάριο. Τα έτσουζε. Θα φώναζε και τα φιλαράκια, κανένα τσιπουράκι, κανένα μεσέ. Θα κερνούσε με το αφεντικού την τσέπη. Γαλαντόμος με το άλλο την τσέπη είναι. Γαλαντόμος έτσι ακριβώς. Ναι, έτσι, σωστό. Ντροπή σα. Ναι. Sport Day. Και έχει τον Αλαφούζο και τους δύο που πρέπει να ντρέπονται. Ναι. Μια ομάδα χωρίς πλάνο, στόχους και ελπίδα. Για όλα αυτά είναι, λέει, ποδοσφαιριστές. Ποιος το λέει αυτό. Ο Νταμπίζα. Ο Νταμπίζας τα έβαλε με τους παίχτες. Τώρα οι παίχτες θα παίξουν την Κυριακή για αυτούς τους δύο. Γιατί άμα τα βάζει μαζί, θα πει άντρε, φύγει από εδώ. Άντρε, που έρχεσαι μαζί, λες εμείς θέμε. Έκθεση η επικοινωνία. Άμα τον πάρει κοινωνιολόγος τον Νταμπίζα. Ναι. Κοινωνιολόγος ναι. τον Νταμπίζα.
θα του πει να πας στο Ζουλού της Αφρικής να σε κάνουν μάθημα πώς πρέπει να κοινωνοποιήσεις στο σύνολο. Έτσι. Ρε άμπαλε να πούμε. Έτσι. Ρε άχρηστε στο ψυχολογικό κομμάτι. Τον παίκτη να τον έχεις κοντά, να πεις πάμε μαζί, ενωμένοι. Έτσι. Δεν το λες ότι φταίτε εσείς. Στέλνεις βορρά στον τύπο και στον κόσμο και στους οπαδούς τους παίκτες. Ακριβώς. Και είσαι παλιός. Και είσαι παλιός παίκτης, ρε κάθαρμα. Και σχετικά πρόσφατα κιόλας. Και είσαι σχετικά νέος παίκτης. Νέος, ο Νταμπίζας δεν έχει καμιά 20ετία, έχει 7-8 χρόνια. Άσχεται. Λοιπόν, εκτός εάν λειτουργεί αυτό λίγο διαφορετικά, γιατί έχει να κάνει με πολύ πιτσιρικαρία ο Παναθηναϊκός. Μήπως τα πιτσιρικά. Ξέρεις τι έκανε ο Παναθηναϊκός. Ναι. Πήρε από πέρσι 5 παίκτες νέους και αντί να τους πάρει ένα κλικ απάνω, τους διέλυσε. Τους κατεβάζει. Ενώ τους ανέβασε αρχικά, τώρα αρχίζει και τους ρίχνει έναν-ένα. Αυτό έχει σχέση με τον Δόνη, τον Νταμπίζα, τον γυμναστή και όλους αυτούς οι οποίοι. Σωστά μιλάς. Ενώ ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, πήρε και. Έφτιαξε κάποιους παίκτες ατομικά. Αρκετούς θα έλεγα. Μια χαρά δίνει και τους δανεικούς εκεί που πρέπει, ανεβάζουμε το χέρι. Αλλά τους κρατήσει, τους πουλάει, παίρνει αλλά κάτι. Αλλά δεν είναι τα λεφτά που δεν έχουν μόνο στον Παναθηναϊκό, είναι και άμπαλοι. Σωστό. Κρέσπο και Τούμπα ερχόμαστε ένα χτύπημα, αλλά είπαμε, οι εφημερίδες είναι λίγο πίσω. Ο Κρέσπο απάντησε πριν από λίγο, σας δώσαμε την είδηση αρνητικά. Live, δεν ενδιαφέρεται κανείς για τον Παναθηναϊκό και έχει το Δόνι, τον Νταμπίζα και τον Αλαφούζο. Περνάει πολύ μεγάλη κρίση και σε διάρκεια ο Παναθηναϊκός. Μακροχρόνια. Και όπως είπε το φιλαράκι μου, κυλώνει θέση ο Ηρακλάκη άρρωσο και αυτοί έχουν τα δικά τους. Καλά να πάθουν. Άρης Παλαιοχωρίου, τι Ηρακλάκη. Εντάξει, δεν ξέρω τι είναι. Ο Παναθηναϊκός λέει επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Θα μπορούσε να είχε πέσει όπως άξιζε να πέσει και καλύτερα. Το ξέρουμε όλοι. Ακριβώς. Και να μην διασύρεται τώρα. Γιατί καλύτερα. Τώρα διασύρεται, έτσι. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Τώρα θα είχε φτάσει ήδη ξανά Super League. Στην ΑΕΚ δεν υπήρχαν μνηστήρες να πάρουν την ΑΕΚ τζάμπα. Ήταν μόνο Μελισανίδης. Ενώ τώρα πολλοί γήπες είναι και στο Παναθηναϊκό να το πάρουν τζάμπα. Ναι. Πολύ... Ξέρεις τι με ενοχλεί στο Παναθηναϊκό. Όταν πάω και τον βλέπω. Μπαίνω στο ΆΚΑ και βλέπω Jeep. Πλούσιους πολλούς, Μερσεντές, τα μεγάλα αυτοκίνητα. Βλέπω κάτι γιατρούς, κάτι κυρίες. Δικηγόρους, χρηματιστές, γνώρισα, με βαλίτσες. Ναι, τα παπούτσια τι, τα βγάζουμε. Είναι η ώρα που βγάζουμε. Έβγαλε τα παπούτσια, παιδιά τώρα. Καλά, και εγώ το κάνω. Γιατί τι έγινε. Το απόγευμα το βγάζω και εγώ μια χαρά. Γιατί μια χαρά. Ναι, ψυχούλα μου, ναι. Είδα πολύ έτσι χλειδί νεοπλουτισμό, πλουτισμό και νεοπτωχισμό. Δηλαδή είδα και Jeep 12ετία. Α, μάλιστα. Είδα ένα υφάκι του πλούσιου. Η φάκη του πλούσιου, του σνόπ. Ωραία, αφού έχουμε τόσους πλούσιους. Αποστηρωμένους εκεί, γιατί δεν κάνουν κάτι. Έχουν αφήσει τον Παναθηναϊκό σε έναν μέσα εισαγωγικό, όπως λένε όλοι, δεν ξέρω αν είναι και πραγματικά, οπαδό του Ολυμπιακού. Άμα πει αύριο με εντολή ο Πρωθυπουργός, μηδενίζω τα χρέη του Παναθηναϊκού, θα βρεθούν 30. 100 θα βρεθούν, όχι 30. Ναι. Με τα καράβια και τα πλοία και τους εφοπλιστές που έχει. Και αυτά 100. Που λένε οι Παναθηναϊκοί, μας έχει όμορφο ο Βαρδινογιάννης και η οικογένεια και αυτά είναι βλακίες. Σε μέδο παρόν, έχουμε αύριο μάτσα Ολυμπιακός Τότεναμ 8 παρα 5. Είναι ανόητος όποιος προπονητής, πρόεδρος, τεχνικός διευθυντής βάλει αύριο το Σεμέδο να παίξει. Λες να μην το βάλει. Θέλει να παίξει, λέει ο Σεμέδο. Και άμα χάσει ο Ολυμπιακός αύριο από την Τότεναμ, τι έγινε. Άμα χάσει όμως πόντο από τον Παναθηναϊκό, έγιναν κάτι πολλά. Έγινε, ναι. Άμα θέλετε εσείς να κάνετε τους Μπρούκλιδες στην Ευρώπη. Και... Ναι, αλλά βγήκε ο Μάρτινς και είπε ότι εμάς μας διαφέρει πρώτησε το πρωτάθλημα. Άμα παράγουρε. Είναι, γιατί δεν βάζει τον Αβραάμ Παπαδόπουλο στο περμόρε τώρα. Σωστό. Είπε ο Μάρτιν. Πόσο μάλλον τώρα που η Τότεναμ διαστόματος Ποσετίνου είπε ότι εγώ παιδιά λέει, θα κάνω ρωτέσουν. Θέλω να κάνω ρωτέσουν. Πολύ άντερβρωμάει αυτό το μάτι. Συμφωνώ. Ο Σον Μασόν, πώς το λένε, παίζει. Παίζει ο Σον. Παίζει ο Μασόν, ο Κέιν παίζει. Και παίζει ο Κέιν. Αν παίζει ο Μασόν και ο Κέιν, τι ρωτέσουν κάνει. Πήρε μαζί του, δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει. Πήρε μαζί του. Ναι, αυτό λέω. Λοιπόν. Αυτό δεν βρωμάει πολύ άντερ το μάτς. Πάρα πολύ. Σκυλοβρωμάει άντερ. Ενώ τα περισσότερα, γιατί θα πάμε μετά λίγο να τα δούμε τα μάτς. Ενώ τα άλλα που μας έλεγε και ο φίλος μας εδώ έξω, στο Φραντζολίνο, πώς λέγεται το μαγαζί εδώ, ξέρω, πήραμε τον καφέ. Πολύ overlay έχει. Πολλά, τα είπαμε χθες, μας άκουγε μάλλον. Αυτό με βρωμάει άντερ. Συμφωνώ. Ο Σον από τη μια θα περπατάει, ο Ολυμπιακός θα θέλει να κρατήσει και δυνάμεις. Το 0, χαμηλό ρυθμό, θα δούμε κολοπέκνιδο. Τι ώρα είναι? Αύριο 8 παρα 5. Όχι σήμερα, αύριο. Σήμερα έχουμε άλλα μάτς. Ναι. Θα τα δούμε. Λοιπόν, και όμως κάπου πονάει, γιατί τότε να έχει ένα χτύπημα το φως και τον Αδόνη που λέει μένει μέχρι να φύγει. Και πάμε να δούμε λίγο και τον κόκκινο πρωταθλητή. Θα τα σπάσω αύριο, εντάξει, το διασκεδάζουν. Υποδέχονται την Τότεναμ, όλα τα βλέμματα θα είναι εκεί. Ο Μάρτινς αποθεώνησε Μέδο, είναι ηγέτης. Ο Μάρτινς, ο οποίος αποθέωσε, δεν αποθέωσε, είπε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρα, είπε ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα πέρσι, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Και μαζί του θα παλέψουμε και φέτος. Με ποιο θα παλέψει? Και την ΑΕΚ όμως βάζει. Η ΑΕΚ. Βάζει και την ΑΕΚ του Λιβάγια. Η ΑΕΚ του Λιβάγια. Δεν την υποτιμώ εγώ την ΑΕΚ, γιατί είναι διαχρονικά μουλοχτούλα και μπορεί να σου κάνει ζημιά από το πουθενά, γιατί είχε τη φανέλα, έτσι. Να είμαστε δίκαιοι. Ναι. Δεν μπορεί να την υποτιμήσει. Στα center for που βάλαμε ερώτημα. Ναι. Βγήκε ο Ελ Αραμπί πρώτος και ο Ακπομ δεύτερος. Ο Λιβάγια.
Το Λιβάγια δεν το βάλαμε. Γιατί δεν παίζει δεκάρι. Α, τον έβαλε δεκάρι. Ναι. Φίλε, αν είχε ο Πάοκ Λιβάγια. Αν είχε ο Πάοκ Λιβάγια, θα είχε στα Λιβάγια. Τέλειωνε. Ήταν μεγάλη διαφορά. Έχει τον Άκμπομ, Μανούλη. Όχι, όχι. Και Άκμπομ και Λιβάγια. Αν θε και του δύο. Ναι, και του δύο θέλω. Τώρα σε ακούει ο Πέλκα και σε μισή. Αφού ο Πέλκα μπορεί να παίξει παντού από πίσω. Δεν χωράει ο Πέλκα άμα παίξει να παίξει. Ο Πέλκα άμα έχει να παίξει εξτρέμ θα ήταν καλά. Δεν μπορεί να παίξει πλευρά ο Πέλκα. Ναι, δεν μπορεί όντω. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώνουμε πράσινη, αλλάξα τα όλα. Άστα να πάει στο διάλογο. Η πράσινη πολύ. Σε πιάνει κατάθλιψη. Λοιπόν, τόνου χαρίδια. Τι είναι αυτό? Το πρωτσέλιδο του φίλου μας του Ξίδη. Ο Λιβάγια κάνει διαφορά, μου θυμίζει τον Ίβιτς σαν του ζένια του, λέει ο προπονητής της Ισλαμίας ο Αντωνίου. Και λέει τόνους καρύδια, είναι ηγέτης, έτσι με τον Λιβάγια ασχολούνται. Ο Λιβάγια τι είναι? Παίζει φορ, τα βάζει. Ναι. Το βάζει πιο πίσω, βάζει τον Γιακουμάκη μπροστά. Αυτό τριπλάρει, αυτό σεντράρει, αυτό μπαίνει, αυτό κάνει τα ένα μέναν, αυτό παίρνει τις πάσες. Σωστά, σωστά. Τι να κάνει άλλο ο Λιβάγια? Δηλαδή είναι ένα φορ. Με πολλά καλά στοιχεία μαζεμένα. Σωστά. Και τρολάρει τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Περαία μου, περαία με τον Σαλονικό σου. Που για καμάρι σου, τον αναπτυξιακό σου. Τι είναι αυτό εδώ? Ολυμπιακός είναι Α2, θα χρησιμοποιεί όνομα Ολυμπιακός Β' αναπτυξιακό τμήμα. Έτσι θα λέγεται. Α, καραγκιόζεται. Εντάξει, αφού ο Τράκης εκεί τους έκανε πολλές μαγκές. Καλά τους έριξε Α2. Καλά τους έκανε. Τους έριξε μαγκές. Παίρνει ο Τράκης την εκδίκηση του Παναθηναϊκού μέσα από το μπάσκετ. Ναι, ναι, την παίρνει. Αυτή είναι αλήθεια. Βιονικός και αναφέρεται στο Μάτος. Τι λέει? Διονικός και αναφέρεται στο ασταμάτητο μάτσο ο οποίος έχει σπάσει όλα τα κοντέρ. Δεν χτυπάει, δεν τραυματίζεται, παίζει συνέχεια. Ακόμα και στις κακές βραδιές βάζει γκολ. Είναι διονικός ο μάτσο, όπως και να το κάνουμε. Ναι. Πεχτάρα είναι. Ναι. Όπως λέμε για τον Λιβάγια, το ίδιο πρόβλημα και για τον μάτσο. Ρεπορτάζ, δηλαδή... Και έχει θέματα και για τον Μπέλκα και για τον Εσίτη που τα σχολιάσαν νωρίτερα. Ναι. Γέφυρες με Κρέσπο και εμείς το έχουμε χτύπημα γιατί αν ο Άρης τον έφερε θα ήταν. Και μόνο η παρουσία του εδώ θα ήταν επιτυχία του Ερνάν Κρέσπο. Έτσι, μιλάμε τώρα για ένα παίχτη παγκοσμίου επίπεδου, έτσι. Βέβαια, μπαίναν οι άλλοι. Τι? Από τα Γαυγάμιλα, ναι, μέχρι την, ξέρω εγώ, τους Λακεδαιμόνιους από εκεί, όλοι μέσα στα δίκτυα. Δεν με νοιάζει εμένα ποιος προπονητής είναι. Μπορεί να είναι ένας άγνωστος των αγνώστων. Ναι, και θες να είναι καλός προπονητής. Πας Γιάννη να είναι καλός προπονητής. Ναι. Παιδί μεταναστών από Γερμανία. Ναι. Αυτούς τώρα πρέπει να τους κοιτάξουμε λίγο, μπας και βοηθήσουμε κανέναν. Έτσι, να πιάσουμε κανένα Έλληνα προπονητή επάνω. Η Μέτροσπορ έχει θέμα και για τον Ηρακλή. Αβεβαιότητα εκκρεμούν νομικές διαδικασίες για τον deal με το Παλαιοχώρι και έχει και τις ατάκες του Βέλιου. Και στα Φράγκα ο Ανδρώνης τώρα με τον Ηρακλή εκεί πέρα. Και μπράβο στην Μέτροσπορ που εκτός από το κομμάτι του Champions League που έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά. Μπράβο. Εγώ, ο Μάτιος, ο Βραζιλιάνος, ο Κόκκινος, ο Μπιλάρας, όλα τα παιδιά. Έχει και θέμα για την νίκη της εθνικής μας στο βόλεϊ που ακόμα μία νίκη πάμε στις 16. Αυτά τα κάτω, ναι, με τον Ηρακλή και το βόλεϊ, ναι, θα τρώμε σπόρια ο Μάστορας με τον Γρηγοριάδη και θα τρώμε τα τσόφλια εμείς. Τι πράγμα. Άσε ρε καημένο τώρα με το βόλεϊ τώρα πρώτο σέλιδο. Λοιπόν, έβλεπα ένα εφιάλτη χθες πάλι. Έβλεπα ένα εφιάλτη, μου ήρθε ο λογαριασμός του ρεύματος, λέει. Πετάχτηκα πριν καν το να ανοίξω, αλλά μετά σκέφτηκα. Αφού κοιμάμαι το βράδυ, αντί να κάνω δουλειά στο σπίτι, έχω βόλτο νοάρε, παιδιά. Και αφού έχω χρέωση χαμηλότερη και από αυτού του νυχτενού ρεύματος, όλη μέρα και με κλιμακούμενο πάγιο, αλλάζει όλα με απίστευτες δυνατότητες και προνόμια στην επικοινωνία, τη διασκέδαση αλλά και την εξυπηρέτηση. Στείλτε μου όποτε θέλετε καμιά καλή σειρά, παιδιά, έτσι να τη δω εκεί στο Netflix. Και αν θέλετε κι εσείς 12 μήνες δώρο Netflix, μπείτε στο win.gr / win1 και ενημερωθείτε. Μπήκαμε τελευταίο ημιωράκι. Θα ανοίξουμε γραμμές, θα καταπιαστούμε λίγο με το Champions League, Κωνσταντίνε. Έχουμε τρομερά μηνύματα για τη Φωτό. Τι ίδιος ο Βαλάντης είμαι, τι σαν πρόεδρος Κιλκής και εγώ με το χωριανόπεδο που έρχομαι στο δήμαρχο δίπλα να χαρώ. Γίνεται ένας παζουλισμός και θέλω να κάνουμε ένα σχόλιο για τα πολλά όχι που έχει μαζέψει ο Άρης μέχρι να γεμίσει το κέντρο. 90-90-90 και έχω και τετράδα Champions League. Άμα είχε προκαταβολή. Και... Εκεί λες να κολλάει το όλο βέβαια, τι. Όχι από τον Ουζουνίδη. Όχι από τον Κούτη. Όχι, όχι από τον Κρέσπο. Πού, για ποιο λόγο. Δεν με νοιάζει το λόγο. Μήπως δηλαδή κάνει... με συγχωρείς πολύ. Ο Ουζουνίδης να φοβηθεί να έρθει στον Άρη γιατί. Άμα βγει ο Ουζουνίδης έκτος είναι αποτυχία στον Άρη. Όχι. Όχι. Και να παίξει τα μπάρα. Να βγει στα play-off. Ναι, ναι. Ωραία. Ο άλλος γιατί να πει όχι. Γιατί. Δηλαδή σου λέει θα έρθω προπονητής. Εγώ έμαθα ότι κολλάει η δουλειά στην προκαταβολή. Άντε πάλι η προκαταβολή εμφανίζεται. Ε, τι θέλουν, όλο το μισθό, δηλαδή τι θα πάρουμε εμείς. Κάτσε ρε φίλε τώρα. Όλη δουλειά του έτους θα τη ζητήσουμε Σεπτέμβριο, δηλαδή αυτό λες. Σου λέει και άμα με διώξουν. Ο Παντελίδης λέει ακόμα δεν αποζημιώθηκε. Ναι. Ε, τι ναι, δεν το λέει. Ε, εντάξει, Κωνσταντίνε. Θα βγει ο Αλκιστέας να μας πει. Ο Αλκιστέας ποιος είναι? Ο Χαριστέας. Α, ο Χαριστέας, τον έκανε και Αλκιστέα. Λοιπόν. Θα βγει ο Χαριστέας να μας πει. Θα βγει ο Ζουμπούλης. Ο Λάκης να μας πει το ξοφλήσαν τον Παντελίδη. Ένα αλλά, αυτό. Δεύτερον, γιατί κολλάει η δουλειά? Θέλει προκαταβολή ο καινούργιος προπονητής. Ε, δώστε του. Ναι. Δώστε τα μισά μπροστά, 10 χιλιάρικα το μήνα τα υπόλοιπα.
20 χιλιάρικα το μήνα, τα υπόλοιπα 30, πώς έλα τελειώνουμε. Τι θα γίνει τώρα, εντάξει. Εντάξει, ρε Κωνσταντίνε, πρόταση από φίλο Αριανό να βάλει ο Καρυπίδης με 7,99 στο Βικελίδη στο ΠΑΟΚ TV και να δουν εκεί 30.000 κούτρα, 20.000. Πάρα πολύ, όχι κούτρα, πληρώσουν εισιτήριο. Με καφεδάκι μαζί. Και να δουν εκεί 15.000 κόσμο στο μάτς. Τα λένε εδώ οι Αριανοί. Άκουρε τι θα του κάνει ο Καρυπίδης. Θα βλέπει δηλαδή στο βίντεο γουόλ στο βίντεο γουόλ στο βίντεο γουόλ θα βλέπει ΠΑΟΚ TV, θα πληρώσει ο Καρυπίδης. Ρε ΠΑΟΚ, τι του έκανε, 5 ευρώ. Τους μούρλανες, το Καρυπίδης θα πει. Ναι. Το Καρυπίδης θα πει. 5 ευρώ συν 5 ευρώ στο κηλικείο. Όσοι ξέρω εγώ, 10 ευρώ είσοδο. Ναι. Τι οικονομάει αυτό, θα οικονομήσουμε εμεί. Ναι. Εσύ τι λε, δεν πάνε 20.000 Αριανοί. Είναι και το ρεύμα, λέει όμω ένα φίλο. Λέει θα έχει έξτρα ρεύμα, λέει. Αυτά ποιο θα τα βγάλει. Πρέπει να κόψει και εισιτήριο, λέει. Και τι ρεύμα. Θα κόψει εισιτήριο. Του πυλώνε, δεν θα ανοίξει. Και τι θα το πληρώσει, μήπω ποτέ. Γιατί να μην το πληρώσει, ρε. Θα το έχουν απλήρωτο 10 χρόνια. Θα έρθει η Νέα Δημοκρατία κάποιο αυτό κτλ. Βάλουν τρίτο ρολόι. Έλα, τώρα. Θέλει δίκη και λεφτά τώρα. Από αριστερά ταξιτζή με αγοραίο Fiat Μυραφιόρη και από δεξιά συνδυασμό βαλάτι Μεξικανού από μεταγλωτισμένο καλημέρε. Σούπερ Μυραφιόρη. Σούπερ Μυραφιόρη. Σα σκηνή από βιντεοκασέτα με τον Μάρκο Λεζέ είστε. Με το Λεζέ. Ρε ράπε την περούκα σα σαν αρχαίο φούστη. Χαμό γίνεται, παιδιά. Δεν μπορώ να το διαβάσω όλα. Η φωτογραφία έχει αναρτηθεί και στον Νίκο Κουλιανό Β και στο Ραπτόπουλο και στο Μετρόπολη. Εγώ το είδα στο ότι αμά να τελειώνουμε παπά να φύγουμε από εδώ πέρα στι βρωμεκλησίε. Εγώ το διασκεδάζω από. Είμαι ακόμα από βραδινή σούρα και διασκεδάζω. Δεν μπορώ αυτά τα κοινωνικά, τα ψεύτικα εκεί έρχονται. Εντάξει, τώρα τα βαφτίζει για τη Ευγενούλα, ναι, εσύ. Το υπομένει γιατί είναι το δικό σου παιδί. Ναι. Να πα στο άλλο, δηλαδή δεν πα. Λοιπόν, πάμε γραμμέ, έχουμε γεμάτο κέντρο. Στο τέλο οφείλουμε και θα δώσω μια τριαδούλα, τετραδούλα με Champions League. Και το θηλαστικό να μα πει ποιο. Και το θηλαστικό. Ποιο είναι το θηλαστικό που έχει παρθενικό εμένα μαζί με τον άνθρωπο. Δύο είναι. Έτσι. Πάμε. Γελάς εσύ τώρα. Δεν μπορώ να το πω. Θέλω να πω κάτι και ο Αδρώνης θα πει μη. Μη σε παρακαλώ. Δεν λέω. Έλα φίλε καλημέρα. Καλύτερα να μην το πω. Μη. Έλεγα όνομα γυναίκας. Ναι. Πού σε ρε πεκάτσα. Έλα ρε αγόρι μου να το δούμε μαζί το μάτς 7-99. Κάνω ανακαίνιση την άνοδο του στοιχείου μου, γι' αυτό δεν μπορώ να βγω να μιλήσω. Για να κοινείς κάνει άνοδο. Ανακαίνιση την άνοδο του στοιχείου. Να ξέρεις ότι σε γουστάρουμε και σε θέλουμε, να ξέρεις, σε ψάχνουμε αυτές τις μέρες. Βιδωτά τη κάνει. Ναι, για πάμε τώρα. Τι έχει εκεί. Ναι. Φίλοι Αριανοί. Ναι. Κανένας να μην δώσει το 8 ευρώ. Κανένας να μην δώσει το 8 ευρώ. Όλοι να πλησιώσετε τα καφενεία της καφετέριας. Κανένας να μην πληρώσει τσάμπα τα λεφτά. Όμως είναι αυτός που φωνάζει. Πίσω το σκυλάκι, ο τρόμος εσύ, είναι! Ο τρόμος είναι! Η πίτσα μου είναι! Τώρα πάω στον Καρυπίδη να σου πω για τη γιγαντοθόνη! Α, σ' άρεσε η ιδέα που έδωσα! Σας δίνουμε ιδέες! Γιγαντοθόνη να οικονομήσει ο Καρυπίδης λεφτά! Το ρεύμα ποιος θα το πληρώσει! Βάλτε και 10 security εκεί, μην τα κλέψουν πάλι! Και έχουμε άλλα! Βρήκατε το ροζοπόδιο και κουνιέστε! Τι να κάνουμε τώρα, να μην κουνηθούμε! Εντάξει, το σκυλάκι εξασαλώσει, δεν βλέπω να περνά από την τούμπα! Ο τρόμος ατάιστος είναι! Την Πατουλίδου, τη Φιλινάδα σας. Ναι. Μας φάγανε τα κουνούπια, Πατουλίδου. Πού είσαι και σε έφαγα. Τα κουνούπια μας φάγανε. Χαριλάω είμαι, που είμαι στο χωριό σου. Α, στο Χαριλάω η κουνούπια. Στο χωριό σου είμαι, μας φάγανε τα κουνούπια. Κουνούπι στο Χαριλάω, Πατουλίδου έχει δουλειά. Έλα και στην Τούμπα να δεις τι θα έχει. Μου φτιάχνει το πάρκο. Έλα και στην Τούμπα να δεις τι θα έχει. Δεν θα έχει κουνούπια εκεί. Α, σε μου πει παλιό Ζούμπα, δεν να πούμε μιλάς εσύ. Ημιόροφε! Φύγε! 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 Αν το πουλκομένο, που θα το βάλει ο Νίκος από τα Γιαννησά τώρα τον προπονητή σας. Τον Μπορμπαγκάς θα το χώσει πάλι. Θα το χώσει ο Μπορμπαγκάς, ναι. Είναι απίστευτος, ρε φίλε. Θα βγεις τη Δευτέρα μετά τον Πουλκουμέ. Μετά τον Πουλκουμέ θα βγεις. Για τον χρόνο. Τι είναι ρε ο Βασβάιλερ. Αχ, μάνα, τι θα περιμένει. Θα κλάψε με μαύρο δάκρυ. Φιλιά, μπεκάτσα μου, αγαπάμε μπεκάτσα ρε φίλε. Μας έλειπε το παλικάρι μου. Ψάχνει την Πατουλίδη γιατί έχει λέει κουνούπια σου Χαριλάω έχει. Ρε Πατουλίδη φτιάχνει το πάρκο τα Ιθαράπη. 7,99 δεν δίνει. Ναι. Μας ξεφωνίζει. Διώχνει τον Αμπέλ Φερέρα. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος. Ξέρεις ότι κάθε πρωί που πάω και φεύγω για τη δουλειά. Ναι, ναι. Πάω για ένα πεντάλεπτο και επιβλέπω τα έργα του πάρκου. Τίποτα δηλαδή δεν επιβλέπεις. Πάνε, γίνονται. Κάνουν. Γίνονται. Κάνουν. Είναι ένας τύπος προχωράνε, και 10 βλέπουν. Αλλά... Ένας δουλεύει 10 βλέπουν, είναι το γνωστό. Πάντα είναι αυτό. Πάντα αυτό. Ναι. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Νάτι. Νάτι κυρία Δώρα μας. Νάτι να. Τι κάνετε. Εσύ να μας φύστη κάνεις κυρία Δώρα. Τώρα έχουμε αυτή η εβδομάδα ζόρικη. Πάω κάρης. Ξέρεις πως είναι αυτά.
Δόξα στον Θεό, καλά είμαι. Καλά είσαι. Λαπτόπουλε, την Παρασκευή είπε ότι πρώτα θα βάλει ο Άρης γκολ και μετά θα χάσει. Σου άρεσε το 4. Α, μπράβο, ρούβα το μπαλάκι σου. Βρήκατε τα πτώματα και κάνατε. Αλλά σου άρεσαν, λέγε. Μ' άρεσαν. Του άρεσαν τα 4, κύριε. Μπράβο. Του άρεσαν τα 4, ναι. Του άρεσαν. Εντάξει, χώσου τα όμως, μη μασάς. Γιατί έλεγε θα χάσει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης Κι θα έρθει. Κάτι τέτοια έλεγε. Χώσου τα, κυρία Δώρα. Την Παρασκευή τον άκουσα, είπε. Α, μπράβο. Θα βάλει που θα βάλει γκολ και θα χάσει. Τώρα που θα παίζει ΠΑΟΚ Άρης, με ποιον θα είσαι, ρε κυρία Δώρα, εσύ, με σένα ή με τα εγγόνια σου? Θα δούμε. Αναλόγως στα κέφια μου. Δύσκολο είναι το δίλημα. Εντάξει, οκ, οκ. Να σε καλά, κυρία Δώρα μας. Καλημέρα. Έγινε, καλημέρα. Απαγορεύεται η γιγαντοθόνη αν δεν πάρει άδεια από την ΠΑΕ, αλλιώς θα υπάρχει πρόστιμο. Ποια ΠΑΕ? Από εμάς. Δεν γίνεται προβολή δημόσιας αθλητικής διοργάνωσης χωρίς να πάρεις σχετική άδεια. Τι θα το κάνετε δηλαδή, τι θα το πείτε? Δεν γίνεται, ρε φίλε, αυτό. Πρέπει να πάρεις σχετική άδεια. Πώς υπάρχει για τα καφέ και σχετική τα. Σχετική άδεια από ποιον να πάρει? Από τον ΠΑΟΚ, από το κανάλι. Κανένα. Πώς είναι τα πακέτα ξεχωριστά, άλλο για το σπίτι, άλλο για τον καφέ, ναι. Πληρώνουν διαφορετικά εκεί. Γιατί παραπάνω. Είναι περισσότερο. Πληρώνει για δημόσιο αυτό. Ναι, άμα, δημόσια προβολή. Φυσικά. Ναι. Λοιπόν, πάμε, καλημέρα. Έλα. Καλημέρα, αγόρια. Καλώς τον. Έλα, φίλε. Λοιπόν, δεν χρειάζεται κανένα ούτε γιγαντοοθόνη, ούτε να πληρώσει κανένα, ούτε Αριανό, ούτε Ολυμπιακό, ούτε ΠΑΟΚΣΗ. Μια μικρή αναζήτηση στο Google IPTV, γράφεις και βρίσκεις την άκρη να βλέπεις τα πάντα δωρεάν. IPTV. IPTV, όχι, δεν είναι δωρεάν, πληρώνεις ένα πακετάκι και βλέπεις όλη τη χρονιά. Κάτσε, πόσο πληρώνεις? Έχει τιμές 60 ευρώ, 70. Έχει πολύ καλή ποιότητα, 120 ευρώ, δεν κολλάει πουθενά. Ναι, αλλά άλλο πράγμα αυτό, άλλο πράγμα, φίλε. Αυτά δεν πρέπει να τα λες στον αέρα όμως. Πες στον αέρα, ρε φίλε. Όχι, όχι, δεν κάνω. Αφού με άφησες να το πω, ναι. Μισό λάθος δικό μου, μισό λάθος δικό σου. Εντάξει, okay, το διορθώνουμε και το σταματάμε εδώ. Γιατί, ρε φίλε, να είστε καλά. Δεν κάνει, ρε φίλε, στον αέρα τώρα να λέμε τέτοια πράγματα, δεν κάνει. Είναι παράνομο. Δεν κάνει. Κάτσε, άμα είναι παράνομο, ναι. Ναι, δεν κάνει να λέμε τέτοια στον αέρα. Α, IPTV. Ναι, δεν κάνει. Καλημέρα, ναι. Σιγά. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε, γιατί δεν κάνει. Έλα, παιδιά, καλά. Γιατί είναι προβολή κάποιο. Να μάθουμε, ρε φίλε. Ναι, θα το πούμε εκτός αέρα. Γιατί δεν κάνει. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Κουλ για σένα, πήρα old school εδώ, έχω καιρό να σας πάρω. Καλώς ονα, ρε old school, καλώς ονα. Λοιπόν, σε πήρα γιατί ζητάς για το Netflix να δεις κάτι. Ναι, για δώσε καμιά καλή σειρά, δώσε. Του έχω ένα ντοκιμαντέρ και για όλο τον κόσμο, για να δείτε πόσο ηλίθιοι μπορεί να γίνουν οι άνθρωποι. Πόσο? Πόσο ηλίθιοι μπορεί να γίνουν οι άνθρωποι. Με ποιο τρόπο, δικαιολογήστε αυτό που λέτε. Είναι ένα ντοκιμαντέρ με έναν τύπο, έναν Ινδό γκουρού που φτάνει μέχρι την Αμερική και φτάνει μέχρι να τους πάρει και πολιτεία. Ναι. Δηλαδή τον διώξαν από εκεί με CIA, FBI, όλοι μαζί τρέχοντας. Ναι, ναι. 98 Rolls Royce ο τύπος ήταν. Ναι. Λοιπόν, λέγεται Wild Wild Country, cool. Wild Wild Country, έτσι, άγρια. Ναι, ναι, συνέχισε, ναι, ναι. Έξι επεισόδια, το βλέπεις και τα περιμένω τα σχόλιά σου μόλις το δεις και μετά. Θα το βάλω, θα το ξεκινήσω αυτήν την εβδομάδα. Πολύ ωραία. Μην το χάσεις με τίποτα. Θα το βάλω, Wild Wild Country, έτσι. Οκ. Με αυτά που γίνανε τότε εκεί το 80 θα τρελαθεί, σου λέω. 98 Rolls Royce είχε ο τύπος. Netflix, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Θα το βάλω, πασά μου, θα το βάλω να το δω και να σου πω. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Η δημόσια προβολή πάει ανάλογα με το καρεκλάκι, να ξέρεις. Όσα καρεκλάκια πληρώνεις. 15.000 καρεκλάκια. Γι' αυτό σου λέω άστα τώρα, αυτά δεν γίνονται. Πόσο κάνει, άμα έχει κέρδος, άμα έχει ζημιά. Τι κέρδος έχει, ζημιά θα έχει, αφού πάει με το δημόσιο καρεκλάκι. Και αυτά που είπε ο άλλος. Πώς είναι τι μοίρα, τα ξέρω. Απαγορεύονται, να ξέρεις. Ποια απαγορεύονται. Αυτά τα οποία είπε, που θα μπει στο ίντερνετ, θα κάνει, δεν ελέγχονται. Ποιος θα απαγορεύει στην ελεύθερη αγορά. Δεν μπορούν να τα πούμε δημόσια, γιατί, ρε φίλε. Ποιος δεν λέγονται. Όλοι το απαγορεύουν. Ο νόμος. Ποιο νόμος, πού είναι αυτός, ποιο νόμος. Δεν γίνεται να λες. Ναι, το νόμο να μάθω. Ποιος νόμος. Γιατί δεν γίνεται. Δεν ξέρω ποιο συγκεκριμένος νόμος είναι ο κώδικας. Παίρνει, παιδί μου, τι ναι. Παράνομο είναι να μην το πούμε. Πάμε στο φίλο. Να φέρεις το νομικό εδώ της εταιρείας. Ναι, ναι. Ποιος νόμος είναι και τι απαγορεύεται να πούμε. Αλλιώς γιατί να μην το πούμε. Αυτά γιατί τα, να μην το πει άλλος. Τα... Όχι εμείς, ο άλλος. Ο άλλος, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς τον, καλώς τον. Ο Μάνος είναι, Νίκο. Καλώς ο Μάνο. Δεν σε έχω πει ότι είμαι και τεχνικός εικόνας. Δεν το έχω πει πριν. Δεν μου το έχεις πει, όχι, δεν μου το έχεις πει. Λοιπόν, ας πούμε μερικά χρηστικά που λέγονται στο ραδιόφωνο. Ναι. Παραδείγματος χάρη, στην ανακοίνωση που έβγαλε η ΠΑΕ, έχει πολλά κενά. Ναι. Δηλαδή. Αυτό που λέει ο Ραπτόπουλος έχει απόλυτο δίκαιο. Όλοι αυτοί οι νόμοι που επικαλείσαι. Τι επικαλείσαι, τι νόμοι. Όταν υπογράφεις κάποιο συμβόλαιο. Ναι. Εδώ δεν υπογράφουμε κανένα συμβόλαιο.
Πού είναι γραπτό αυτό, αυτό σου ρωτάει. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο. Τι νομική αυτή έχει. Ξεκαθαρίζει επαγγελματικό πακέτο και πακέτο πριβέ, δηλαδή 68 ευρώ νομίζω και 200. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτό είναι το πακέτο. Λοιπόν, αυτοί που θα πάρουν επαγγελματικό πακέτο. Ναι. Με αυτού που θα έχουν ιδιωτικό πακέτο. Ποια διαφορά. Θα βγάλει ο Μπούζος νομικό. Άσο, ναι, καλό είναι να το. Αυτή τη στιγμή καμία. Ναι. Υπάρχει τρύπα. Ναι. Για ποιο λόγο? Γιατί η υπηρεσία η οποία διασφαλίζει το απόρριτο, ας πούμε, ναι, μια υπηρεσία, πρέπει να αρχίσει να κάνετε ελέγχους. Για να γίνουν αυτοί οι ελέγχοι, μιλάμε για εκατομμύρια μεγάλα στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό εύκολα. Άστο, Μάνο, αλλάζουμε θέμα, ναι. Άρα, ο έλεγχος θα κοστίσει περισσότερο από ότι το κέρδος. Αυτό λέω. Έτσι ακριβώς. Ναι. Άστο, αλλάζουμε θέμα, Μάνο, πάμε στα υπόλοιπα. Δεν είναι, πρέπει να βγάλουμε κάποιο εδώ πέρα να μιλήσουμε. Όχι, ωραίο θέμα, μ' αρέσει. Εντάξει, ναι. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να βγάλετε κάποιον να διασφαλίσει. Να βγει ένας νομικός επίσημα να μας πει και από την ΠΑΕ και από νομικός κτλ. Τι ισχύει. Να σε καλά, Μάνο, να σε καλά. Υπάρχει καινονόμου και ιστορία. Γιατί είναι κάτι καινοτόμο, είναι κάτι προποριακό. Πάντα θα υπάρχουν αυτοί. Και στην Νόβα και στο ΟΤΕ υπάρχουν αυτοί που τα σπάνε. Παράνομα. Αυτά είναι όμως παράνομα. Αυτά είναι παράνομα. Είναι παράνομα. Λέμε τώρα κωδικούς για παράνομα. Αν υπάρχει κάτι νόμιμο. Ναι, να αυτό δεν γίνεται να υπάρχει κάτι νόμιμο. Το νόμιμο είναι το PAOK TV. Ναι. Όλα τα άλλα είναι παράνομα. Μάλιστα. Και όποιος προμοτάρει τα παράνομα είναι κατακριτέο. Θα έχουμε θέματα. Αν το λέμε. Αν το λέει νόμος αυτό. Βέβαια. Ναι. Αν δεν το λέει νόμος, μπορούμε να. Ναι. Για πάμε. Καλημέρα. Ναι. Έπεσε αυτός. Καλημέρα. Πάμε στο επόμενο. Ναι, βεβαίως. Έλα Στέλιο. Λοιπόν. Εγώ θα το δω τζάμπα, το βλέπω τζάμπα, δεν πήρα να το παίξω έξυπνος, πήρα να το πω ότι κυκλοφορεί τζάμπα. Άστο φίλε! Πρώτον. Δεύτερον, ναι. Ας τον Νίκο και δεν κολλάει αδερφούλη. Ναι, εντάξει, ήμουν okay. Σε σπίτι, ναι. Ήμουν σε σπίτι σε φίλο, το live κολούσε αυτό που βλέπαμε Κώστα μαζί εκείνη τη μέρα με το Πανετολικό που αλλού πήγαιναν. Μιλούσε ο Βιερίνια και άνοιγε το στόμα του και μετά έβγαινε η φωνή του τέλος πάντων. Δεύτερο. Δεύτερον, θα χαρώ πολύ να δώσει ένα 8 ευρώ ο Καρυπίδης, αυτό που φωνάζουμε και λέμε, και ναι, να μαζευτούμε 20.000 και το ρεύμα ας μην το πληρώσει, όπως κόψαν τα λεφτά στον ΠΑΟ Κυριακή που ανοίξαν τις τράπεζες, έτσι να μην πληρώσω και εγώ το ρεύμα. Όπα! Φιλάκια Νικολάκη μου, κάτσε! Είστε τρέλα στη φωτογραφία και είμαστε τρέλα. Πάμε παρακάτω. I love you. Κάτσε, αυτά που έκανα με ξεφώνιζε εμένα, αλλά ναι, αυτός θέλει να τα κάνει τώρα. Ποια? Αυτά λέει για το ρεύμα που πήγατε στην τράπεζα την Κυριακή και τα κάνατε. Αυτά δεν με εξεφώνιζαν εμένα, δεν τα έχουν ως προβασικό επιχείρημα για να με εξεφωνίζουν. Εγώ πάντως πήγα. Θέλω να τα κάνω. Εγώ πήγα σε μάτς του, ναι, του Άρη Ευρωπαϊκό, ναι, ναι, που υπήρχε γιγαντοοθόνη. Σε ποιο μάτς? Δεν θυμάμαι, δεν είχε θυμάσαι. Προκριθεί ο Άρης με γκολ εκτός έδρας. Ναι. Υπήρχε γιγαντοοθόνη. Με τη και με είχαν ορμήξει καμιά. Νομίζω 500... με τη Σαραγώσα πρέπει ήρθανε να γίνει. Ήταν security και με φυλάγανε. Με τη Σαραγώσα. Με τη Σαραγώσα. Ναι. Λοιπόν, ένας τελευταίος, ναι, γιατί πρέπει να δώσουμε απάντηση στο quiz και πρέπει και να. Πήγα σε μάτς. Με τη Σαραγώσα πρέπει με τη Σαραγώσα. Ναι, ναι, ναι. Έλα φίλε, καλησπέρα. Και το ερώτημα είναι καλημέρα. Και το εξής. Όταν παίζει ο ΠΑΟΚ και οποιαδήποτε ομάδα και στείνονται γιγαντοοθόνες στην παραλία, εκεί τι γίνεται? Έχουν πάρει σχετική άδεια από το Δήμο, από το Δήμο. Ναι, ναι, βέβαια, μάλιστα, βέβαια, βέβαια. Μάλιστα, έχουν μιλήσει με την ΠΑΕ, έχουν συνοηθεί, τα πάντα όλα. Ναι. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, για πάμε, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, πρώτον δεν υπάρχει, δεν είναι ότι είναι το ίδιο το πακέτο. Με τα 2 εκατοστάρικα μπορεί να το βάλει μέχρι 5 τηλεοράσεις. Ναι. Μέχρι 5 τηλεοράσεις. Στο μαγαζί στο δηλαδή. Το απλό, ναι, ναι, ναι. Ναι, ενώ το απλό είναι για μία, είναι μία τηλεόραση. Είναι για μία, ναι. Έτσι. Ναι. Οπότε δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το ερώτημα είναι ποιο. Ένα λεπτό. Ναι. Ποιος θα ελέγξει? Ποιος θα ελέγξει? Όποιος ελέγχει και τον Νόβα, κανείς. Όπως ελέγχει τον Νόβα, όπως ελέγχει το TTV. Με τον Νόβα έρχονται κάτι γορίλες και ψάχνουν. Αυτούς που παίρνουν τηλέφωνο και λένε εκεί τζάμπα, εκεί δωρεάν δεν κολλάει και δεν κάνει. Πρέπει να τους κλείνετε. Έτσι, έτσι ακριβώς. Έτσι έχει δίκιο ο φίλος. Γιατί τους κλείνουμε? Έχει δίκιο, γιατί ουσιαστικά προμοτάρουν κάτι παράνομο, ρε φίλε. Έτσι, είναι σαν να τους λέμε πάτε να κλέψετε. Ναι. Αυτό το πράγμα λέμε. Ναι, ναι. Πάτε να κλέψετε. Ό,τι και να είναι, μπορεί να μην υπάρχει πλαίσιο, μπορεί να μην μπορούν να τους πιάσουν, αλλά εσείς δεν πρέπει να τους πιάσετε. Σωστό, σωστό. Ναι. Και αυτό ισχύει, φίλε. Ο νόμος τι λέει? Ο νόμος λέει ότι ό,τι υπάρχει, όταν υπάρχει κάτι, το πληρώνεις και το βλέπεις. Δεν λέει, α, έχω και άλλους τρόπους, πάτε κλέψτε. Δεν γίνεται λοιπόν, να το πούμε. Καλημέρα, όλοι PAOK TV. Αφού παίρνουν. Για χαρά, ουσιαστικά κλέβουν εικόνα και την προμοτάνε από αλλού. Ναι. Κατάλαβε, γι' αυτό σου λέω δεν κάνω του το συζητάμε. Κακό ποιο είναι όμως τώρα? Ναι. Ότι μπορούν να κλέψουν. Παντού, σε όλα τα θέματα, ρε Κωνσταντίνε, μπορεί να κλέψει. Το κράτος δεν μπορούσε μέσα εισαγωγικά να το κάνει τόσα χρόνια. Ναι. Με φορείς, με χιλιαδιό. Το δεύτερο κακό. Ναι. Είναι ότι η Νόβα και ο ΟΤΕ, ο οποίος είναι μια εταιρεία η οποία έχει και ελεγκτικό μηχανισμό. Δεν παίρνουμε άλλες γραμμές, γιατί ναι, δεν παίρνουμε. Πάει λοιπόν και ελέγχει. Έρχεται στο μαγαζί, λέει Νόβα, τι είναι αυτό εδώ, είναι νόμιμο. Πάμε, σε ελέγχει. Ναι. Ο ΠΑΟΚ πώς μπορεί να ελέγξει 5.000 μαγαζιά?
Πώς θα το ελέγξει. Δεν μπορεί να το ελέγξει. Δεν μπορεί να το ελέγξει. Όχι, όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να το ελέγξει. Δεν μπορεί να το ελέγξει. Άρα ο ΠΑΟΚ είναι κενός στον ελεκτικό μηχανισμό. Και η Νόβα με τον ΟΤΕ δεν μπορεί να τα ελέγξουν όλα, να ξέρεις. Ναι. Και αυτοί δεν μπορούν να τα ελέγξουν. Η Νόβα όμως βγάζει υπαλλήλους έξω. Αυτό λέω. Πόσο να βγάλει μια χώρα. Βγάζει. Στη θάση τον κλειδώσανε τον άλλον. Εντάξει, έτυχε τώρα. Δεν βγαίνει από εδώ. Παρθενικό ημένα. Μπράβο. Ποιο άλλο θηλαστικό έχει. Πού να ξέρω. Το άλογο. Το άλογο. Το άλογο λοιπόν. Έχει παρθενικό ημένα. Δηλαδή ο σκύλος δεν έχει. Ο σκύλος δεν έχει. Όχι, είναι ο άνθρωπος και το άλογο. Αυτά τα δύο. Πώς λέμε το κορίτσι με το άλογο, θυμάσαι. Η φόν σου ήταν. Αναγιά σου. Λοιπόν. Άρα στο κορίτσι με το άλογο και η φόν σου είχε. Δεν ξέρω αν είχε και... η φόν σου. Η φόν σου είναι κανονικός άνθρωπος. Είχε γράψει αρκετά χιλιόμετρα στην ταινία. Δεν είχε γράψει. Η φόν σου ήταν ωραία γυναίκα. Πολύ ωραία γυναίκα. Τώρα είναι 80. Εντάξει, ναι. Λοιπόν. Πήγε 80. Σημερινή πρόταση, γιατί την υποσχεθήκαμε. Τριάδα. Σάσμπρουκ Γκένγκ, γκολ γκολ και over. Όχι, πού το βρήκε αυτό, ρε παιδί. Νάπολι Λίβερπουλ, γκολ γκολ και over. Τσέλσι Βαλένθια, γκολ γκολ και over. Πώς θα δίνουν αυτά, ρε. Τρεις κομποστέλες. Τι κομποστέλες. Κόμπο, τα λέω εγώ κομποστέλα. Τι δεν κατάλαβα. Ναι, γκολ γκολ να βάλουν και οι δύο και να μπει ακόμα ένα γκολ. Αυτό το 3 με 1 ευρώ, πόσα ευρώ παίρνουμε πίσω εμείς. 8. Καλό! Μια χαρά, 7,7. Καλό! Μια χαρά! Καλό. Να βάλουν και οι δύο γκολ και να βγει over. Αυτά δίνουμε σήμερα. Και πες και το πακέτο του ΠΑΟΚ πόσο είναι. Ποιο πακέτο? 7,99 είπαμε. Για... Όχι, όχι, για όλη τη χρονιά. Για όλη τη χρονιά, 69 ευρώ. Καλό! Ωραίο, 69 ακούγεται και μια χαρά. Αυτό ισχύει, συγγνώμη. Για όλα τα.